Αργήσαμε, αλλά ξεκινάμε. Ξεκινάμε και σήμερα. Και τέταρτο πήγε η ώρα. Τρίτη και 13. Υπάρχει μια συνομιλία στους διαδρόμους του Λίμπερο με τον Σταύρο Κρό και τον Μάριο Ασλαμά. Ανταλλαγή επιχειρημάτων για θέματα του ΠΑΟΚ. Φυσικά, η ΠΑΟΞολογία συνεχίζεται βεβαίως από όλους εδώ στην πόλη. Και εμείς θα συνεχίσουμε αυτό το δίωρο την ΠΑΟΞολογία. Όπως, θα έχουμε και για τον δήμαρχο της πόλης αφιέρωμα. Θα δώσουμε τον στο Σταύρο Κλόκα το δικαίωμα να απολογηθεί για τον δήμαρχο, για το δήμαρχο που ψήφισε. Αλλά λίγο αργότερα για να βάλουμε σε μια... Δημαρχάρα, άμα σου κάνει το αεροδρόμιο ο Νίκος Γκάλης. Δεν θα το λέω ο Νίκος Γκάλης, δε φίλε. Πρώτα απ' όλα θέλει να βγάλει η καρτέλα του στον Άρη, ακόμα δεν έχει πληρωθεί. Και λέει κάτι να κάνει, τον πλήρωσα τόσα λεφτά, ας χρησιμοποιήσω κάπου το όνομά του, λέει. Βέβαια το αεροδρόμιο θα γίνει Ράσβανα Λουτσέσκου. Εγώ το κάνεις Λούπος Μίχελ. Α, Λούπος Μίχελ θα είναι οι αναχωρήσεις. Ναι. Θα είναι... Σάλα. Θα το Αλεξάνδριο, Σάλα Νίκος Γκάλης. Σάλα Νίκος Γκάλης, το χολ. Λοιπόν, το χολ. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε. Μεγάλες μπουτάρες, άμα θέλει να σου βάλει μπρίζες, φίλε, δηλαδή πραγματικά είναι θεός. Ναι, δεν έχει χιουμοριστικό, όπως καταλαβαίνεις. Τι δεν έχει χιουμοριστικό. Δεν θα γίνει, ρε φίλε. Έχει ρόλο παίζει ο άνθρωπος. Από τις γιορτές που ξεκίνησε με εκείνο το δείπνο, μας βάζει όλο στο κλίμα. Έχει ρόλο. Το έχει αναθεθεί ρόλος και τον παίζει καλά. Αλλά παίξει και ακόμα καλύτερα. Προχωράμε στα υπόλοιπα σοβαρά θέματα. Με το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ να είναι στο προσκήνιο. Εξάλλου όλοι με τον ΠΑΟΚ ασχολούνται. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει οι ΠΑΟΞίδες να ασχολούνται λιγότερο με τον ΠΑΟΚ από ό,τι σχολούνται. ΠΑΟΞίδες πήγαν, είδα 90 λεπτά, ρε φίλε. Εγώ μετά σκεφτόμουν, μου στέλνει ένας φίλος μου κρίσιμο μήνυμα. Πού πω, ρε φίλε, ξαπλώνω και σκέφτομαι τριγωνάκια, overlap και τέτοια. Δηλαδή, με τέτοια σχολεί το ΠΑΟΞΙΣ. Αυτός που νιώθει και το ζει. Και όχι αυτός που θέλει να κάνει το κομμάτι του. Πήγε 90 λεπτά στο γήπεδο και χόρτασες. Είχα να λυπηθώ ομάδα πολύ καιρό. Mm-hmm. Και τη Λάρισα χθες σε κάποια φάση τη λυπήθηκα εκεί που δεν μπορούσε να αλλάξει μια μισή μπαλιά. Και έβλεπε στην ψυχολογία των παικτών τους. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Ναι, αυτό είναι. Πού να βγαίνεις μπροστά, πού να. Και το χθεσινό παιχνίδι αυτό είναι ένα θέμα. Ο αντίπαλος ήταν από αρκετά ως πολύ αδύναμος. Τον κάνεις και φαίνεται. Τον κάνεις και εσύ, βεβαίως, γιατί η Λάρισα σε άλλα παιχνίδια ήταν πιο ανταγωνιστική. Αλλά δεν μπορεί, δηλαδή. Το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να βγει μπροστά. Καταγράφηκε από την στατιστική, καταγράφηκαν 8 σωστές πάσεις μεγάλες των Λάρισας. 8 σωστές. 8 δηλαδή, δεν το έχω ξαναδεί. Καλά, κοίτα λίγο. Η μέτρηση χθες είναι λίγο αποκρουστική. Γιατί κάθεσα, δεν μπορείς να μου βάζει τον Πέλκα με ένα κλέψιμο. Ναι. Πέλκα, εγώ θυμάμαι τουλάχιστον 4. Δηλαδή. Κάπου χάθηκαν. Κάπου χάθηκαν στη ροή του αγώνα. Ναι, στη μετάφραση. Δεν ήταν. Τα στατιστικά είναι λάθος. Δεν ξέρω πώς τα βγάζουν. Δηλαδή, όταν υπάρχει παρέμβαση και αλλαγή κατοχής, δεν είναι κλέψιμο. Προφανώς. Αυτό που κάνει μεγάλη εντύπωση είναι. Και μας στέλνει και ένα σύλλογο, το και εγώ χθες το. Ένα 40 μας δίνει. Ναι. Είναι λάθος. Τα ποσοστά που πλέον δίνουν εταιρείες, όπως η κορυφαία εταιρεία ο Στίχημαν, που παίζουν λεφτά, έτσι. Βάζουν τα λεφτά. Και δίνει ως πρωταθλητή φαβορή τον ΠΑΟΚ με ένα 40. Εκεί έχει φτάσει. Παρότι έχει μόνο 2 βαθμούς διαφορά από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι στο 2,80. Η ΑΕΚ έχει ευκολότερο πρόγραμμα, ρε φίλε. Η ΑΕΚ έχει ευκολότερο πρόγραμμα. Φαβορεί ο ΠΑΟΚ και για το κύπελο. Προφανώς γιατί θεωρείται ότι έχει την καλύτερη ομάδα. Κάτι που αποδεικνύεται στα παιχνίδια κάθε Σαββατοκύριακο. Αυτό που παρουσίασε χθες ο ΠΑΟΚ, αυτή την περίοδο δεν μπορεί να το παρουσιάσει άλλη ομάδα. Είναι ξεκάθαρο. Παρότι έχει την πίεση έτσι, για το αποτέλεσμα, μπήκε τελική ευθεία. Καμία πίεση δεν βγάζει μέσα στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά βλέπεις μια αυτοπεποίθηση, μια άνεση, μια επιθετικότητα ακόμα και το να μείνετε. Ευκολία για να φτιάξει παιχνίδι. Απίστευτη ανασταλτική λειτουργία, βεβαίως, σε κάθε σημείο.
ο Πασχαλάκης λογικά έπρεπε να ξοδεύεται πληρώνοντας εισιτήριο για να βλέπει τον ΠΑΟΚ. Στην καλύτερη θέση το βλέπω. Ναι. Αυτό. Όχι ότι όταν. Στην Τούμπα, δεν χρειαστεί, ναι, δεν παρεμβαίνει. Χθες δηλαδή χρειάστηκε να κάνει μια επέμβαση σε ένα σουτ του Αγκάλεβη στα χέρια του. Ναι. 90 λεπτά. Να πηγαίνει το λάθος του Μαουρίτσιου. Και όλη η Ελλάδα εισπράττει αυτό το κλίμα που επικρατεί στον ΠΑΟΚ και αυτή τη χαρά που βγήκε στο γήπεδο. Αυτή την ικανοποίηση για το ποδοσφαιρικό θέαμα. Το οποίο παρουσίασε ο ΠΑΟΚ και αυτή την αγωνιστική. Γιατί το παρουσίασε και την προηγούμενη με τον ΠΑΣ Γιάννενα. Πρώτος ο ΠΑΟΚ και πάλι στους 2 βαθμούς η διαφορά από την ΑΕΚ, στους 6 τον Ολυμπιακό. Στους 9. Μα εκθέσεις είναι συγκεκριμένες, δεν μπορεί να γίνει τίποτα δευτεροβάθμια. Τι θα πούνε, ότι δεν χτύπησαν ένα αστυνομικό και δεν γίνανε επεισόδια εκτεταμένα εντός αγωνιστικού χώρου. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό, αφού ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Εγώ γι' αυτό ανοίχτηκα από την αρχή ότι είναι μείον 3. Εγώ συνήθως 7 καβατζώνομαι. Αλλά τι, μείον 3. Πολύ χειρότερα στον αγώνα Ολυμπιακός Πλατανιάς. Καταγγέλθηκαν πολύ χειρότερα πράγματα. Ναι. Και είδαμε ότι παρότι κρίθηκε ένοχος και για το Ολυμπιακό ΣΑΚ το περσινό, παρότι κρίθηκε ένοχος, παρόλα αυτά οι τιμωρίες ήταν πάρα πολύ μικρές. Γιατί το εύρος των ποινών διαφέρει. Αλλά δεν είναι το πρώτο θέμα αυτό. Γιατί δε, με μείον 9 Ολυμπιακός είναι άλλος Ολυμπιακός. Το νομίζω παρατάει. Το πιο σημαντικό θέμα από αυτή την τιμωρία είναι το τι πρέπει να καταλάβουν και όλοι οι υπόλοιποι φίλαθλοι. Δεν υπάρχει ούτε ατιμωρησία, ούτε θα μπορείς να μπαίνεις στο γήπεδο και να δημιουργείς καταστάσεις. Έρχεται ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, να θυμίσουμε. Αυτό πρέπει να έχουν στο μυαλό τους. Έρχεται ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και ένας τρόπος υπάρχει μόνο να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Μόνο ένας. Αυτός που όλοι φαντάζεστε. Και αυτός που προφανώς θα επιδιώξει και ο αντίπαλος για να μην χάσει αυτό το μάτς. Όχι, θέλει μυαλό από όλους από εδώ και πέρα. Δηλαδή, γενικά οι αντιδράσεις, όταν δηλαδή είστε κάπου μαζεμένοι και ξέρω εγώ, λέτε διάφορα ή όταν βλέπετε κάτι και στα 4 δευτερόλεπτα και ανεβάσει status στο Facebook χωρίς να σκέφτεστε τι ακριβώς είναι το σωστό. Δηλαδή, θέλει ψύχρεμες αντιδράσεις. Δεν θέλει πανικό. Ο ΠΑΟΚ έχει διοίκηση, ξέρω εγώ, έχει κάποια δυναμική στα μίντια, έχει, κάτι έχει. Δεν χρειάζεται να παίξει ο καθένας το ρόλο του. Η κερκίδα την κερκίδα της, όπως πολύ ωραία χθες, δευτεριάτικα, η θύρα 4 γεμάτη, έδινε παλμού. Μια χαρά. Και φραμπαλά στον Κούγια. Και μπράβο στους νεαρούς συναδέλφους που ήταν στην μεικτή ζώνη, που παρότι έκανε βόλτες ο κύριος Κούγιας, δεν ζήτησε κανένας δηλώσεις. Μπράβο. Μεγάλη τιμωρία αυτό. Είναι ότι καλύτερο μπορούσαν να κάνουν οι νεαροί συνάδελφοι. Γιατί τους βάζουμε χέρι για διάφορα, τώρα αρχίζουν και νιώθουν, μεγαλώνουν σιγά σιγά. Ωραία. Μπράβο στους νεαρούς συνάδελφους. Σιγά σιγά να αρχίσουν να καταλαβαίνουν το έργο. Μηνύματα αρχικά γράφεται FM, αφήνετε και το μήνυμα στο 545-26, χρέωση 1,24 του ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Αργότερα θα ανοίξουμε γραμμές για να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, για όλα όσα είδαμε και χθες, για ό,τι περιμένουμε, για πρόσωπα του ΠΑΟΚ, για δηλώσεις, για πολλά και διάφορα. Είχαμε λοιπόν ωραία πράγματα μέσα στο γήπεδο, πολύ καλή αύρα, θετική ενέργεια, μια ομάδα αποφασιστική, κατάλαβε τις πρώτες πάσεις τι θα γίνει στο παιχνίδι, δεν υπήρχε περιθώριο. Δεν μπορούσε ο αντίπαλος να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Το θέμα ήταν. Είχε 6 Βαλκάνιους μέσα στην ενδεκάδα. Ούτε ξέραν αυτοί που παίζουν, τι γίνεται. Όποιος και αν έπαιζε. Κοίτα τώρα αυτό το. Δεν έπαιζε ο Γκόλιας, βέβαια. Ο Γκόλιας δεν έπαιζε. Δεν έπαιζε ο Γκόλιας, γιατί αν έπαιζε, θα είχαν, όπως έλεγαν εδώ οι φίλοι, θα υπήρχαν πολλά προβλήματα αν έπαιζε ο Γκόλιας για τον ΠΑΟΚ. Ποδοσφαιρικά έχουμε θέματα, έχουμε άλλη μια δήλωση του Λουτσέσκου για τον Βιερίνια και αυτό το αρκετά σημαντικό θέμα, το οποίο προφανώς τον έχει απασχολήσει ιδιαίτερα και μάλλον από ό,τι καταλάβαμε έχει πάρει και την απόφασή του ο Ρουμάνος προπονητής του ΠΑΟΚ. Έχουμε την χρησιμοποίηση του Μπίσης Βαρός βασικού που ήταν εξαιρετικός σε αυτό το παιχνίδι. Κοίτα, για να βάλουμε, μην το περάσουμε στον τούκο του Μπίσης Βαρού. Ο Μπίσης Βαρ πέρασε μια διαδικασία. Εντάξει, ο Μπίσης Βαρ αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη αθλητική κατάσταση από τη μέρα που πέτασε στον ΠΑΟΚ.
Είναι έτσι, δεν είναι. Πού να ξέρω εγώ, ρε. Δεν τον βλέπει, τυφλώσσε. Τι να, εγώ με το μάτι καταλαβαίνει τον άλλον, ναι. Αν δεν τον βλέπει κάθε μέρα και άμα δεν συγκρίνει νούμερα. Μα δεν είναι, είναι ρε φίλε η εικόνα. Τακτικά δεν εκτέθηκε. Εντάξει. Ποτέ. Ωραία. Και δεν είναι. Αποδείχτηκε αυτό το διάστημα ότι είναι τεράστια πολυτέλεια ο Μπίσεσβαρ να είναι εκτός για να παίζει ο Μακ και ο Λιμνιός. Γιατί εκεί είναι το κλειδί. Στα άκρα όμως είναι και στα άκρα. Γιατί δεν πάει να παίξει στα άκρα ο Μπίσεσβαρ. Τι δεν έχει. Δεν έχει το ένας μέναν. Δεν παίζει ανάμεσα στις ζώνες. Τι δεν κάνει. Επιστροφές. Εντάξει, γιατί ο Μακ είχε επιστροφές τελευταία. Όχι. Τι, αυτό λέω. Σε συνδυασμό με την εικόνα του Μακ Λιμνιού. Ο Μακ χθες είχε δίκιο του Τσεσκουμπί και ήταν ορεξάτος. Αλλά βέβαια σε ανοιχτό παιχνίδι. Μπίσεσβαρ είναι μεγάλη υπόθεση αν κουμπώσει εκεί, φίλε. Άντε να είσαι εσύ, ξέρω εγώ, Γκάλο και να πεις θα ανέβω. Ανέβα. Ανέβα να σε δω. Θα ανέβεις μία, θα ανέβεις δύο, θα ανέβεις τρεις. Την τέταρτη θα πεις και το ποίημα. Είχαμε λοιπόν αυτή την παρουσία και τη συνεργασία στα αριστερά του Βιερίνια με τον Μπίσεσβαρ. Είχαμε αυτά τα όρια τα οποία συνεχίζει να κάνει ο Πορτογάλος. Δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει με τον Πορτογάλο. Είναι η μεγαλύτερη κίνηση που έχουμε κάνει στην ιστορία μας. Αναμενόμενο αυτό. Ναι, και δεν θα γινόταν παρά λίγο. Είχαμε την συνεργασία στο κέντρο για άλλη μια φορά με Μαωρίτσιο και Σάχοφ. Τον Μπέλκα, τον Κάμπος, τον Μπρίγκοβιτς να είναι πολύ ορεξάτος, να είναι καλός εκτός περιοχής, αλλά να μην τον βρίσκουν οι άλλοι εντός περιοχής. Δεν είχε, δεν ξέρω, μία τελική, είχε δύο. Παρότι ο Πάκο είχε πολλές τελικές. Έχει assist και γκολ. Η δουλειά του ψωμί του το έβγαλε, φίλε. Ναι, θα είχε πιο πολλά γκολ ο Πάοκ αν έφτανε η μπάλα καλύτερα σε αυτόν. Εντάξει, εκεί είχαν 8 παίχτες μέσα στην περιοχή. Κάπου στην τελική πάσα υστέρησε χθες ο Πάοκ. Πού είναι ο Πάοκ. Μία τελική είχε μόνο. Μόνο αυτήν. Ναι. Μόνο μία τελική. Πολλά, πολλά ωραία πράγματα και στη διάρκεια του παιχνιδιού και στο τέλος η σκηνή του Βαρέλα η οποία έμεινε. Χαλάλη του. Που δεν ήταν πρωτοσκόρερ. Θα συνεχίσουμε να τον βάζουμε πρωτοσκόρερ εμείς. Ήταν δεύτερος χθες στο παιχνίδι. Όλα αυτά τα οποία θα τα δούμε στην πορεία. Έχουμε και βόλεϊ σήμερα, έχουμε και ποδόσφαιρο. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Περιμένουμε και δικά σας μηνύματα. Έχετε στείλει ήδη αρκετά να τα διαβάσουμε, να συζητήσουμε και να ακούσουμε και δηλώσεις για να ακούσουμε στην πορεία και εσάς. Πάμε να δούμε, να ακούσουμε, να συζητήσουμε όλα όσα αφορούν το ποδοσφαιρικό κομμάτι και την αναμέτρηση χθες του ΠΑΟΚ με την ΑΕΛ, αυτό το εύκολο 3-0. Να ξεκινήσουμε από τα πολύ καλά διαστήματα που έβγαλε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που έπαιζε όλη τη χρονιά, πολύ σωστά όλη τη χρονιά, στο μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς πολύ σωστά, πλέον παίζει και πολύ ωραία, παίζει και θεαματικά. Υπάρχει συγχρονισμός γι' αυτό. Παίζει όπως χρειάζεται για να υπερισχύσει. Εντάξει, όχι ότι δεν είχε κακά διαστήματα σε προηγούμενα παιχνίδια, όχι ότι δεν έβγαλε αδυναμίες. Χθες, και αυτή η τελευταία εικόνα που μας έμεινε, ήταν σχεδόν άψογη. Με Βιερίνια και Μπίσεσβαρ στη μία πλευρά, με τον Μάτος και τον Κάμπος στην άλλη, ο Βαρέλα, ο Κρέσπο, Μαωρίτσιο Σάχοφ σε ένα ακόμη παιχνίδι μαζί. Σάχοφ καλύτερος, πολύ καλύτερος. Το Σάχοφ αξίζει να τον βλέπεις όταν δεν έχει την μπάλα και το ότι είναι από τους μόνους, τέλος πάντων, ο πρώτος σε κινήσεις χωρίς την μπάλα. Δεν τα κάνει όλα τέλεια. Βεβαίως, αυτό το οποίο συμβαίνει στο 1-0 είναι ο ορισμός του ολοκληρωτικού ποδοσφαίρου. Όταν φτάνει μία ομάδα να έχει διαλύσει την άμυνα και... Όπως η Manchester City το κάνει, έτσι. Η Manchester City σαν να βάζουν στοιχήματα. Είναι ότι πώς θα βάλουμε γκολ από πιο κοντά. Πιο κοντά, πιο κοντά. Εντάξει, θα τους περάσουμε όλους. Ο Ντεμπρόιν είναι, φίλε, που κάνει παπάδες τώρα. Ναι, ο Ντεμπρόιν στέλνει την μπάλα που θέλει. Αλήθεια είναι. Αυτό που την assist που κάνει προχθές με το εσωτερικό πάνω στην κίνηση, δεύτερο δοκάρι, δηλαδή δεν γίνεται. Αλλά όταν έχεις ξεχραβαλώσει όλη την άμυνα, όλους και τους 11 και τον τροματοφύλακα, και είσαι μόνος στην εστία, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις κάτι καλύτερο στο ποδόσφαιρο. Εκεί ξέρεις ότι είχε γίνει αλλαγή ο Γιωβάνοβιτς στο ημίχρονο, γιατί είχε πρόβλημα στις σκύλες. Πρέπει να του βγήκαν 2-3 χθες. Ο Σάχοφ έχει αυτό το πλεονέκτημα, δηλαδή όταν το αμυντικό σου χαφ πατάει τη γραμμή του τέρματος, τη γραμμή,
Δηλαδή είναι τρομερό το πλεονέκτημα. Είχε φοβερό διάστημα. Νομίζω πρέπει να παραδεχθούμε ότι είναι τρομακτικό το ότι ο πιο δημιουργικός παίκτης του ΠΑΟΚ από όλους που είναι δημιουργικοί, ο πιο δημιουργικός είναι ο Βιερίνια, είναι ο αριστερός μπακ της ομάδας. Λέγαμε δεν κάποτε... είναι αριστερό μπακ, δες που κινείται. Κινείται παντού. Αυτός είναι ο ρόλος του. Mm. Αμήνεται κιόλας. Εντάξει. Κάποτε λέγαμε ότι ο Λίνο είχε αυτό το πλεονέκτημα, ήταν ένας αυτοματισμός μόνος του. Δηλαδή δούλευε και η ομάδα και τα λοιπά για να δημιουργήσει ο Λίνο. Πλέον το βλέπουμε και από τον Βιερίνια. Όλες οι επιθέσεις, όλες σχεδόν οι φάσεις στο πρώτο ημίχρονο που είναι και πιο μεγάλες, ξεκινούν τα δικά του πόδια. Και το γκολ και τα πάντα. Τα σουτ που επιχειρεί, τα... είναι μέσα σε όλα. Είναι μέσα σε όλα ο αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ. Άψογος αμυντικά, τέλειος κάθε φορά, σε κάθε επαφή με την μπάλα. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγραφεί αυτό που κάνει ο Βιερίνια, που βεβαίως βάζει την ομάδα πάνω από τον εαυτό του, έχει αποδεχθεί το ρόλο του και προσπαθεί να το τελειοποιήσει αυτό το πράγμα το οποίο είναι υποχρεωμένος να κάνει. Και εκτός όλων άλλων είναι και ο αρχηγός, ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Ήταν καταιγιστικό διάστημα για τον ΠΑΟΚ, καταιγιστικό. Κατάλαβε η Λάρισα το τι γίνεται, κατάλαβαν όλοι, προπονητές, παράγοντες κτλ. Κτλ. Το θέμα ήταν πού θα φτάσει το σκορ. Ίσως να μην ήταν πολύ εύστοχος ο ΠΑΟΚ χθες. Δεν έχουμε πολλές τελικές. 18 έχουμε. 18. 3 στα 18 έχεις. Δεν φίλε, 1 στα 6. Δηλαδή πόσο να έχεις. Έβγαλε και ο Μπόζοβιτς το πρώτο ημίχρονο. Δεν έβγαλε καμία μεγάλη απόκριση. Εντάξει. Είχε φάσεις. Τι άλλο να πεις. Είχε τον έλεγχο, όποτε ήθελε να ανεβάσει το ρυθμό τον ανέβαζε, να πλαγιοκοπήσει. Σημαντική προσπάθεια σε στημένες φάσεις να βγουν πράγματα. Δεν βγήκαν αρκετά, αλλά έβλεπε σε κάθε στημένη φάση υπήρχε κάτι διαφορετικό που επιχειρούσαν. Μπήκε και τον γκολ με τον Βαρέλα. Και γι' αυτό στο τέλος ρωτήθηκε ο Λουτσέσκου τι εσύ τέλος πάντων είδες να μην πηγαίνει καλά, γιατί φάνηκε να ήταν... Στο μέγιστο βαθμό από τον ΠΑΟΚ. Κόντρα, επαναλαμβάνουμε, σε μια αδύναμη αλλά μαχητική ομάδα. Και αυτά τα παιχνίδια παίζουν τον ρόλο τους, Δημήτρη. Όταν έχεις αναγκάσει τον αντίπαλο να έρχεται στην Τούμπα παρακαλώντας να τελειώσει το παιχνίδι χωρίς εξαντληστεί, σε αντίθεση με τον ανταγωνιστή σου που έχει δώσει δικαίωμα να πιστεύει ο αντίπαλος ότι θα το πάρει, κάτι θα πάρει. Δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό το ρυθμό. Βεβαίως ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα λιγότερων αγώνων, okay, και πιο ποιοτικού ρόστερ, αλλά δεν μπορεί να παίξει έτσι αυτή την εποχή. Γι' αυτό ίσως θα βάζει και σε κίνδυνο αρκετά τις παιχνίδια. Και γι' αυτό έχει και γκέλες η ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές για τη συνολική εικόνα. Τώρα ατομικά, για το Βιερίνια τα είπαμε, για τον Μπίσεσβαρ καταπληκτική εμφάνιση από τον Ολλανδό. Νομίζω ότι η ποιότητα των δύο συνδυαστικά είναι, έφερε αυτή την εμφάνιση του Μπίσεσβαρ. Γιατί άντε εσύ να είσαι τώρα Λάρισα ρε φίλε και να πρέπει να κλείσεις τον Μπίσεσβαρ και να ξέρεις ότι όταν κλείνεις με βοήθεια τον Μπίσεσβαρ είναι ο άλλος μόνος του. Και άντε βγάλε και τρίτο παίκτη από εκεί να πιέσει και να αφήσει όλη την άλλη πλευρά ανοιχτή. Με Μάτους και τον Τζάλμα που χθες είναι και κλωτσιές, αλλά τέλος πάντων είναι καλός παίκτης. Ο Πέλκας νομίζω για ένα ακόμα παιχνίδι ξεκινάει χαλαρά και σιγά 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 ανεβαίνει μέχρι που φτάνει σε ένα σημείο στο δεύτερο χρόνο που είναι παντού. Όπου είναι παντού, παντού, και κλέβει συνέχεια μπάλες. Δηλαδή ακόμα και εκεί διακρίθηκε πέρα από τις assist που καταγράφηκαν. Μέχρι και δεξί μπακ έχει καλύψει χθες σε κάποια φάση. Ναι. Με τον Μπρίγκοβιτς που είπαμε ότι δεν τον βρήκαν εύκολα χθες, μόνο μία φορά, αλλά ήταν καλός εκτός περιοχής. Μέτριος ο Τζάλμα Κάμπος. Ο Μαωρίτσιο. Κοίτα, ο Μαωρίτσιο, αν χάσει, αν σταματήσει αυτά τα λάθη, η έλλειψη συγκέντρωσης που κάνει. Δηλαδή μια πίσω πάσα από τη δίνει σε αντίπαλο. Οι τρεις τελικές και οι τρεις τελικές της Λάρισας είναι από λάθη του Μαωρίτσιο. Ναι. Και οι τρεις. Είναι φοβερό. Αυτές που έκανε, ένα σούτ, ένα αυτό, ένα μπάσμα, τρεις τελικές είναι και οι τρεις από λάθη του Μαωρίτσιο. Ερώτηση στο Λουτσέσκο για το Βιερίνια. Δεν αγγίζω την ομάδα, λέει τώρα.
το εξηγεί, το ξαναπεί. Ίσως και να είναι οριστική απόφαση. Θα δούμε. Αυτό ισχύει τώρα που μιλάμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Αζεβέδο είναι καλός παίκτης, εντάξει. Ναι. Είναι άσχετο το ένα με το άλλο. Βεβαίως. Δεν την αγγίζει και στα χαφ. Εκεί θα την αγγίξει αναγκαστικά, ρε. Αφού δεν έχει επιλογές. Αφού λέει δεν αγγίζει την ομάδα. Αφού Σάχοφ έχει κάρτες στη Λαμία. Τι δεν αγγίζει την ομάδα. Ε, άλλο αυτό. Ε, αυτό σου λέω. Άλλο αυτό, εντάξει. Αυτό είναι υποχρεωτικό. Mm. Και τι βάζεις, Κάνιας ή Μουλέν στη Λαμία. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ο Κάνιας δεν σου εγγυάται. Δεν είναι σταθερός. Πάντως κρατάμε αυτό. Έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο λειτουργίας, το οποίο αποδεικνύεται και από την εμφάνιση και από τα αποτελέσματα, που λέει δεν την αγγίζω την ομάδα. Ό,τι και να μου λέτε, ό,τι και να γίνει, ό,τι και, όποιος και αν έρθει, δεν το ρισκάρω. Σε τρεφόρ τι είχε η Λαμία. Δεν θυμάμαι. Έχει εκείνο τον Βάντερσον που πέφτει κάτω και σφαδάζει όλη την ώρα. Και μπροστά ποιος είναι. Πίτι... Ο Πίτι είναι δεκάρι. Πιο επικίνδυνος. Από τα στημένα η Λαμία απειλή. Δεν, δηλαδή στη ροή αγώνα δεν... Της Λαμίας το παιχνίδι μοιάζει με αυτά που δίνει τώρα ο ΠΑΟΚ. Απλά το θέμα είναι μετά στα πολύ μεγάλα ντέρμπι. Δεν είναι. Η Λαμία θέλει προσοχή. Δεν είναι να μπαίνεις χαλαρά. Προσοχή θέλει, απλά η φιλοσοφία θα είναι η ίδια. Δεν έχει λόγο να κάνει κάτι. Μετά βλέπουμε τι θα επιχειρήσει. Κάποια μηνύματα, δεν ξέρω, ο φίλος εδώ, ο Βαγγέλης, γιατί στέλνει μια φωτογραφία του Σάντος να κάνει το σταυρό του μάλλον και γράφει όταν μαθαίνεις ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με δύο δεκάρια. Δεν δηλαδή, με δύο δεκάρια, ρε. Πέλκα και Μπίσεβαρ προφανώς. Ούτε ο Πέλκα ούτε ο Μπίσεβαρ είναι δεκάρια. Τα είπαμε 30 φορές. Ο ένας έπαιξε αριστερό half extreme και ο άλλος έπαιξε second striker. Τι θα πει έπαιξε, τι είναι τι γράφει ταυτότητά τους. Τι βλέπεις στο γήπεδο, ότι ο Πέλκας είναι δεκάρι ή ότι είναι second striker. Δεκάρι τον ξέρω τόσα χρόνια. Δεν είναι δεκάρι σε πληροφορία. Άλλος φίλος γράφει για τον Μακ, ας τον έχει δεξιά και παίζει και στην εθνική. Χθες ο Λουτσέσκου δήλωσε ότι η θέση στα δεξιά δεν είναι αυτή που ταιριάζει. Διαφωνώ και εγώ με αυτό που είπε ο Λουτσέσκου. Στον Μακ. Εγώ θεωρώ ότι ο Μακ είναι πιο γρήγορος όταν παίζει με το καλό του πόδι. Δηλαδή εκμεταλλεύεται το βασικό του χαρακτηριστικό που είναι η ταχύτητα. Αυτό. Καλημέρα, παρά τα χιόνια και τα κρύα. Πού τα χιόνια είναι. Είναι μια υπέροχη ημέρα. Είναι αλήθεια ότι οι οπαδοί μας πίσω από τον μπάγκο της Λάρισσας φώναζαν κάτσε κάτω, δεν βλέπουμε. Ναι, είναι από τα αστεία τα οποία ακούστηκαν. Λοιπόν, φίλοι μας στέλνουν για το στοίχημα που είπαμε για τα ποσοστά του ΠΑΟΚ, το οποίο είναι εντυπωσιακά, πραγματικά. Μην υπερβάλλεται αφού δεν έπαιζε ο Γκόλιας, γράφει ένας φίλος. Το είπανε πριν αυτό. Ναι, ναι. Ήταν το βασικό επιχείρημα. Για να μην άρεσε, δεν ήταν καλύτερα, δεν έπαιζε ο Γκόλιας. Ο οποίος είναι καλός παίκτης, όντως. Δηλαδή, από τη Λάρισα μόνο αυτός και Φατιών είναι κάποιο επίπεδο παίκτης, αλλά μέχρι Ατρόμητο και Τρίπολη, όχι κάτι παραπάνω. Μέχρι εκεί. Πρωταγωνίστησε ο Βαρέλα, ο Φερνάντο Βαρέλα, και με τον γκολ που έβαλε και με αυτή τη σκηνή που είχε. Αξίζει να τον ακούσουμε πώς εξήγησε όλο αυτό το οποίο του βγήκε. Γιατί πάντα κάτι κρύβεται πίσω από τέτοιες σκηνές και τέτοια ένταση και τέτοια συγκίνηση. Βεβαίως, ως εικόνα το να αγκαλιάζεις το γιο σου πριν από την εστία αφού βάζεις τον γκολ, προφανώς είναι πολύ ιδιαίτερη, αλλά κάτι κρύβονταν. Και το είπε ο Βαρέλα, το κράτησε μέσα του, προφανώς τον είχε ενοχλήσει πάρα πολύ αυτό που συνέβη πέρυσι και το θυμόταν και το κρατούσε και το κρατούσε μέχρι που ξέσπασε, γιατί το περίμενε πώς και πώς να σκοράρει. Ένας παίκτης που το είχε στη Σάουα, είχε 4-5 γκολ μόνιμα στη Ρουμανία. Όχι ότι είναι απαραίτητο να βάζει γκολ για να κριθεί. Είναι ο κορυφαίος στόπερ στο πρωτάθλημα, έτσι κι αλλιώς. Αλλά είναι το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, ακόμα και η Άρσεναλ στο Μαυροπάνο κάτι θα είδε εκεί και πόνταρε. Ο Μαυροπάνος έχει μια ευκαιρία στο σκοράρισμα και αυτό είναι πλεονέκτημα του στόπερ. Για να τον ακούσουμε πώς το εξήγησε χθες, τι του έβγαλε όλη αυτή η σκηνή για την οποία μίλησε στην Nova. First of all, the goal is for my family, who always support me. I work a lot for this moment, because what I pass
in the previous year is not good. I score against Olympiacos and I score in my own goal, and I really don't feel very good in this moment. My kids pass a lot on the school. When I go to take them, always they say, "You score against the Olympiacos in both goals is not good." And I really focus after that to score one time and to celebrate like this, because now I am free. Now I put this game away. Now I don't think more about this game. That's why I cry, because I work a lot for score one time in power queen and not lose. Ήταν το goal, ήταν για μένα, για την οικογένειά μου, γιατί έχω δουλέψει πάρα πολύ σκληρά για να φτάσω σε αυτό το σημείο. Η περσινή σεζόν και όσα πέρασα δεν ήταν ό,τι καλύτερο για μένα. Είχα πετύχει ένα goal στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και είχα πετύχει και αυτό goal στο ίδιο παιχνίδι. Ήταν άσχημο και για τα παιδιά μου όταν πήγαιναν να τα πάρω από το σχολείο. Τους έλεγαν οι συμμαθητές τους και μου λέγανε για μένα ότι πέτυχες goal και στις δύο εστίες. Οπότε ήθελα να πετύχω ένα goal σε ένα παιχνίδι που θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, να βγάλω από το μυαλό μου αυτό που συνέβη πέρυσι. Πλέον είμαι ελεύθερος να το έκανα, είμαι ελεύθερος, μπορώ να πανηγυρίσω και να το χαρώ, και ήταν πολύ σημαντικό για μένα και για όλη την οικογένειά μου. Θα θέλαμε να πάμε στα αγωνιστικά, αλλά από τις απαντήσεις του προκύπτει να ρωτήσει, είναι η πρώτη φορά που κλαίει για γκολ δηλαδή? Is it the first time that you cry after a goal? Yes, in the first time I cried, the first time my family is on the club, the first time my kids on the pitch. A lot of emotional in this game, and before I come on the game, my whole family say this game you must score, not another, this game. Ναι, είναι η πρώτη φορά που κλαίω μετά από γκολ. Είναι η πρώτη φορά που η οικογένειά μου ήταν στο γήπεδο όταν σκοράρω. Είναι η πρώτη φορά που τα παιδιά μου ήταν στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό για μένα και μου είχαν πει από πριν ότι θα είναι στο γήπεδο και ότι πρέπει να σκοράρω σε αυτό το παιχνίδι, όχι σε κάποιο άλλο. Με αυτά που έχει ζήσει στο ποδόσφαιρο, θα ήθελε τα παιδιά του να γίνουν ποδοσφαιριστές? With all that you've experienced in football, would you like your kids to become football players also? I like to they to be happy on the life. To enjoy, if they come football players, is very good. But first they must be good on the school, because this is my first thing. Is they go good on the school, because the footballers is the hard life, hard. Το πιο σημαντικό για μένα, αυτό που με ενδιαφέρει, είναι να είναι χαρούμενα τα παιδιά μου. Αν το ποδόσφαιρο τους κάνει χαρούμενα, θα χαρώ να τα δω να γίνουν ποδοσφαιριστές. Ωστόσο, το πιο σημαντικό για μένα είναι να είναι επιτυχημένα στη ζωή τους, να πηγαίνουν καλά στο σχολείο, να μαθαίνουν τα μαθήματά τους. Και από εκεί πέρα, το ποδόσφαιρο είναι μια πολύ σκληρή ζωή και πρέπει να το γνωρίζουν. Και μετά τον πατέρα Βαρέλα, να πάμε στον παίχτη Βαρέλα, εκτός αν έχουμε αναφήσει αναπάντητα κάποια πράγματα για τον Γιάννη και τον Άγγελο στο Ένα πράγμα Αθήνα, μόνο, Γιάννη, ένα πράγμα θέλω να μεταφέρω, Παναγιώτη, στον Βαρέλα. Βλέπω ότι τα πιτσιρίκια καταλαβαίνουν μια χαρά ελληνικά. Του μαθαίνουν στο σπίτι. Έχει σκοπό να μείνει για πολλά χρόνια εδώ στην Ελλάδα? Του αρέσει? The question is that your kids seem to understand Greek very well. Do they teach you Greek at home? And do you wish to stay in Greece for many years? Yes, they teach me, because we have one cleaner in home. They speak Greek. And sometimes I don't understand what they say. And they translate, but now they are ashamed. They don't speak Greek, but they speak very good. Ναι, μιλάνε ελληνικά στο σπίτι. Έχουμε και μια γυναίκα που μας καθαρίζει και με εκείνη μιλάνε μόνο ελληνικά, και πολλές φορές εγώ δεν καταλαβαίνω τι λένε και μετά χρειάζεται να μου μεταφράσουν. Γνωρίζουν πολύ καλά ελληνικά. Αυτή τη στιγμή μπορεί να ντρέπονται να μιλήσουν και να μιλάνε αγγλικά, αλλά την ξέρουν τη γλώσσα πολύ καλά. Λοιπόν, αυτή ήταν η εξομολόγηση του Βαρέλα. Γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε. Από πέρυσι το κρατούσε. Αυτό που τον ενόχλησε ήταν τα σχόλια των μικρών παιδιών στο σχολείο για το ότι ο μπαμπάς σας έβαλε αυτόν τον γκολ σε ένα μάτς πολύ ιδιαίτερο. Είναι τα παιδιά μερικές φορές πολύ σκληρά. Το κρατούσε και έγινε ό,τι έγινε σε αυτό το παιχνίδι, όπου του είπε η οικογένεια θα έρθουμε, του ζήτησε ο γιος του για πρώτη φορά να είναι ballboy, ήταν ballboy. Και κατάφερε μάλιστα και να σκοράρει για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν. Είναι μια ωραία ποδοσφαιρική ιστορία. Όλο αυτό το σκηνικό από πέρυσι, πώς κρατούσε και πώς εξελίχθηκε μέχρι χθες, που για πρώτη φορά, επαναλαμβάνουμε, ήταν ο γιος του εκεί πίσω από την συγκεκριμένη εστία. Αν και είπε ο μικρός ότι και στην άλλη να έβαζε, θα έτρεχα πάλι εγώ για να αγκαλιάσω τον πατέρα μου. Τα παιδιά που μαθαίνουν βεβαίως ελληνικά, ο μεγάλος που παίζει ποδόσφαιρο και είναι σεντερφόρ στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ,
Και ο Βαρέλα που κάνει εξαιρετική χρονιά. Είναι ο κορυφαίος στόπερ. Χθες πάλι έκανε κάτι τρίπλες, κάτι τέτοια, κάτι ένα-δύο πάλι έκανε εκεί, χώθηκε. Σε απίστευτη κατάσταση. Έχει φοβερή αυτοποίθηση. Και η άμυνα του ΠΑΟΚ ξεκινάει από αυτόν. Αν και δεν μιλάμε για άμυνα, μιλάμε για μια ολόκληρη οργάνωση και μια λειτουργία. Βλέπετε τι συμβαίνει όταν χάνει ο ΠΑΟΚ την μπάλα. Βλέπετε πώς υπάρχει αυτό το repress για να την ξανακερδίσει. Από τα βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας του Λουτσέσκου που ξέρουμε από την πρώτη μέρα. Ποια Λαμία γράφει ένας φίλος. Δεν έχει πια Λαμία. Δεν υπάρχει, μην έχετε έπαση. Ρε. Πρωταθλητισμός θέλει μυαλό. Δεν ξέρεις αν θα χιονίζει, πώς το γήπεδο, αυτά, λεπτομέρειες. Στο Αγρίνιο, τι, ποιος Πανετολικός, μισό μηδέν κέρδισε. Πολύ το 87. Δεν βλέπαμε το πέναλτι. Εσείς. Και το βλέπα, σου λέω, μισή δεν το βλέπανε. Ναι. Μόνο εάν γίνει το μαθητά κάστος όπως εκείνο το 0-0 με τον Απόλλωνα, αλλιώς δεν χάνεις. Μελίσσες δεν γίνεται απέξι. Εδώ έκανε ποδιά, λέει, κάποια στιγμή στο κέντρο για τον Βαρέλα. Έχουμε χαζέψει, τσιμπιόμαστε για να δούμε αν είναι ο ίδιος Βαρέλα που είχαμε πέρυσι. Ο Βαρέλα ήταν από τους ηγέτες της Θεάουα. Η Θεάουα δεν είναι μικρό μέγεθος. Και είναι μια ομάδα που έχει το ίδιο ύφος παιχνιδιού με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι αυτή που έχει την μπάλα, παίζει ψηλά. Δεν είναι δηλαδή μια ομάδα που είναι πίσω από την μπάλα. Η βασική προϋπόθεση για να αγοράζει στο τόπερ είναι αυτή. Ναι. Φαινόταν εξ αρχής ότι ήταν μια καλή αγορά για τον ΠΑΟΚ. Τότε, γιατί έπαιρνε έναν ηγέτη τη Θεάουα. Στην αρχή είχε προβλήματα. Λέγαμε και πέρυσι κάποια στιγμή ότι όποτε τραγικό λοπάκι το είναι Βαρέλα μέσα. Κάποια στιγμή του πρώτου 2-3 μήνε. Okay. Αλλά αυτό που τώρα συμβαίνει είναι πιο φυσιολογικό από το περσινό. Δηλαδή αυτό πλήρωσε ο ΠΑΟΚ. Ποιο ήταν κορυφαίο παίκτη του ΠΑΟΚ στα μεγάλα παιχνίδια πέρσι? Ναι, το έχουμε πει και άλλε φορέ, βεβαίω. Δηλαδή, στον τελικό, ποιο είναι κορυφαίο παίκτη του ΠΑΟΚ? Μαθημένο σε πρωταθλητισμό. Και στα μεγάλα μάτς πάντα πρωταγωνιστής. Στον τελικό πέρσι, που όλοι κάνανε μισό παιχνίδι και η μεν και η δε, αυτός που κάνει πιο ουσιαστική δουλειά στο παιχνίδι και των δύο ομάδων είναι ο Βαρέλα που εξαφανίζει τον Αραούχο. Δεν υπάρχει σε πλάνο ο Αραούχο πέρσι, στον τελικό. Σε πλάνο δεν υπάρχει. Άξιζαν τα λεφτά και καλώς τα έδωσε ο ΠΑΟΚ για να μην θυμίσουμε τι συνέβη και εκείνη την περίοδο. Αυτά προς το παρόν. Σίγουρα θα έχετε να πείτε πράγματα, να τα σχολιάσουμε. Η χθεσινή μέρα σημαδεύτηκε και από την τιμωρία του Ολυμπιακού, την αφαίρεση βαθμών, τα παιχνίδια. Την αναμενόμενη τιμωρία του Ολυμπιακού. Και κλεισμένο το θυρών. Εγώ δεν το πίστευα. Εντάξει, τι να λέμε. Δεν πίστευα ότι μπορεί να τιμωρηθεί. Μα οι εκθέσεις είναι ξεκάθαρες. Δεν μπορούν να κάνουν. Και πέρυσι κάτι. Ήταν. Πολύ εκθέσεις. Μαρτυρίες. Μαρτυρίες, δεν πιέζει. Εκθέσεις αστυνομίας τι ήταν πέρσι. Του Μάο Τσετόγκο, οι Κινέζοι. Οι εκθέσεις, τα επίσημα έγγραφα τι λένε. Άσε καταγγελίες. Πιο ισχυρά είναι τα επίσημα έγγραφα από τις καταγγελίες. Δεν θα έπρεπε. Εντάξει, σου λέω τώρα. Λοιπόν, πρέπει να πάρουν όλοι το μήνυμα, έτσι, από αυτή την τιμωρία. Και ειδικά εν όψη του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Αυτό να έχουμε στο μυαλό μας. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα για να ακούσουμε δικές σας απόψεις για ό,τι είδατε στον αγωνιστικό χώρο, για ό,τι έρχεται, για αυτή την ομάδα που γράφει ήδη ιστορία. Δηλαδή πραγματικά σε άλλες περιπτώσεις το να μιλάμε για ιστορικά ρεκόρ 90 χρόνων, 14 ερηνίκες, 9 στο πρωτάθλημα, αυτή η άμυνα, τα λοιπά, τα λοιπά, θα ήταν συνεχώς πρώτο θέμα, αλλά τώρα δεν είναι, γιατί είναι πάνω απ' όλα η προσπάθεια να πάρει από το πρωτάθλημα. Αυτή η ομάδα τα έχει καταφέρει. Αυτή η ομάδα συνεχίζει και ισχύει και σήμερα το ότι αν υπομονεί όλος ο κόσμος να έρθει η επόμενη φορά που θα δει αυτή την ομάδα να αγωνίζεται για να παίρνει άλλη μία νίκη. Επιστρέφουμε και με γραμμές. Πέρυσι εκεί το 16, έτσι. Το 16, ναι. Εκεί κοντά στο... Όχι, μέσα στο Δεκέμβριο εκδόθηκε το πρώτο φύλλο της Φόρτσα. Ναι. Ακριβώς εκεί στο μάτς με τη Λίμπερτς, εκεί λίγο πίσω, λίγο μπροστά, εκεί. Από εκεί ξεκίνησε το φοβερό σερί του ΠΑΟΚ, κόντεψε να πάρει το πρωτάθλημα, παραλίγο, πήρε το κύπελο.
Κόντεψε το πρωτάθλημα. Τι, πλησίασε. Πλησίασε, πολύ. Πλησίασε, δεν φύγει. Ναι, εντάξει. Okay. Τι. Φέτος. Εκεί πάλι φθινόπωρο προς χειμώνα, πρώτο φύλλο Forza Plus. 15-15 σήμερα. 14 ενίκες σε ελληνική σοπα. Εσύ πες ότι είναι τυχαίο. Πες ότι δεν παίζει ρόλο αυτή η άβρα της εφημερίδας. Πέρυσι με Forza, φέτος και με Forza Plus. Και σήμερα... Τα μήμια παίζουν το ρόλο τους, φίλε. Όσο πιο ενισχυμένος είσαι, τόσο καλύτερα για το κλαμπ. Βλέπει τη Forza Plus σήμερα ο Βαρέλα. Δεν του φτιάχνει τη διάθεση. Λέει στο μεγάλο γιο. Τι λέει εδώ αυτός για μένα. Κάποτε ο παίκτης του ΠΑΟΚ σταματούσε στη Θέρμη, στο περίπτερο. Πήγε να έγινε την εφημερίδα, έλεγε ο περιπτεράς. Τι λέει, τι γράφει για μένα εδώ, γιατί με έβαλα τους πέντε. Ναι. Ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής, τεράστιος. Τηλέφωνα μετά, πινελίκια. Ναι. Τέλος πάντων. Δηλαδή του χρόνου πρέπει να γίνει κάτι άλλο για το Champions League. Θα βγάλουμε τη Forza International. Star. International. Forza Star. Ναι. Ή πύλο, όχι πύλο με το μαξιλάρι, το συντόνι πώς είναι. Forza... Όχι, πρέπει να γίνει κάτι για το Champions League. Shit. Shit, ναι, shit, αλλά όχι shit. Το σκατό. Μαξιλάρι. Φότσα shit. Κάτι μάθαμε και σήμερα. Ναι. Ανοίγουμε γραμμές για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Για τα πολύ πολύ ποδοσφαιρικά θέματα. Για την ατάκα του Λουτσέσκου. Δεν αγγίζω την ομάδα. Για το τι βλέπετε εσείς από παίκτες από την ομάδα. Από... τους αντιπάλους, πώς εξελίσσεται αυτό το πρωτάθλημα και η προσπάθεια του ΠΑΟΚ να πάρει το double. 23-10-287-888 για να σας ακούσουμε τι έχετε να πείτε για όλα αυτά τα ποδοσφαιρικά ζητήματα τα οποία προκύπτουν και την βελτίωση που παρουσιάζει ο ΠΑΟΚ από παιχνίδι σε παιχνίδι για να φτάσει να... καταρρύπτει και όλα αυτά τα ρεκόρ, ιστορικά ρεκόρ, για την ομάδα του ΠΑΟΚ αυτή τη χρονιά που επίσης πάει να γράψει ιστορία με την κατάκτηση των τίτλων. 23-10-287-888 μηνύματα FM γράφετε και να αφήνετε το μήνυμα στο 545-26. Να δούμε κάποια μηνύματα μέχρι να έχουμε και τους πρώτους φίλους. Πού είναι. Λοιπόν, πλάκα κάνεις λέει, το Σαββατοκύριακο ήταν μέσα στη μελαγχολία λέει, απλά για, μόνο και μόνο γιατί δεν έπαιζε η ομάδα. Εντάξει, διαβάζω και άλλα μηνύματα φίλων που γράφουν ότι δεν το αντέχω, δεν μπορώ. Δηλαδή δεν αντέχω τις συγκινήσεις και ενημερώνομαι αλλιώς για το σκορ και αν προηγηθεί ο ΠΑΟΚ αρχίζω και βλέπω. Είναι διάφορα τα αισθήματα που βγάζει αυτή η πορεία του ΠΑΟΚ προς το πρωτάθλημα. Πάμε να ακούσουμε τους φίλους. Καλημέρα στον πρώτο. Καλησπέρα παιδιά. Γεια σας. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Παρακαλώ. Έχει κάνει ποτέ κανένας ερώτηση στον Χιμένεθ της ΑΕΚ, όπως ρωτούσαν κάθε τρεις και λίγο τον Λουτσέσκου αν είναι αμυντικογενής προπονητής ή όχι? Δεν ξέρουμε, δεν... Όχι, γιατί λέω αυτή η προπονητάρα που την εκθιάζουν όλοι τόσο πολύ που επέλεξε ας πούμε τον Αστέρα Τρίπολη στο ΆΚΑ να παίξει με δύο αμυντικά χαφ. Με τέσσερα μπακ, έτσι, με τέσσερα μπακ, εξτρέμ, ας πούμε τον Γκάλο, ξέρω εγώ και τα λοιπά, να παίζει φουλ άμυνα, δεν το ρώτησε ποτέ κανένας ρε παιδί μου αν είναι αμυντικογενής. Και αυτό το Λουτσέσκο που τον ξεσκίσαμε ας πούμε... Τον ξεσκίσατε να μιλάς για τον εαυτό σου. Τι πράγμα? Τον ξεσκίσατε να μιλάς για τον εαυτό σου. Ναι ρε φίλε, εντάξει. Κάποιοι κρατήσαν τα προσχήματα. Εννοώ γενικά. Ναι. Εντάξει, Σταύρο, άμα πάμε το ποιοι ξεσκίσατε να το πάμε γενικά, ναι. Να πούμε κάποιοι που ειδικά, ας πούμε, λέγατε οι δήμονες του ποδοσφαίρου για τον Μπρίγιοβιτς ότι είναι άμπαλος, έτσι. Ότι ξεφτυλιστήκατε. Εντάξει, τώρα μην το πάμε. Το δεν χρησιμοποιώ χαρακτηρισμούς πρώτα απ' όλα και δεύτερον, ναι, όταν εγώ είπα για τον Μπρίγιοβιτς, δεν είχε σχέση ο Μπρίγιοβιτς με αυτό που βλέπουμε τώρα. Τι θα κάνουμε. Εγώ ξέρω, φίλε, ότι τα γκολ που έβαλε ο Μπρίγιοβιτς πέρυσι, άμπαλος δεν μπορεί να τα βάλει ούτε με... Δεν είπε κανείς άμπαλο τον Μπρίγιοβιτς. Εντάξει τώρα, Σταύρο, στην πόλη ζούμε, τα διαβάζαμε, τα ακούγαμε και τα λέγανε ποδοσφαιράνθρωποι και μέσα την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Την πρώτη μέρα που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε. Ποιος τώρα, το τι λέγαμε όλοι, να έχουμε το φάρος να πούμε ότι κάναμε λάθος. Και οφείλουμε να του βγάλουμε το καπέλο του Λουτσέσκου, με τη δουλειά του μας ξεφτύλισε. Και μπράβο του.
ούτε προηγούμενα είχαμε, ούτε με τις οικογένειές μας πήγε, ούτε χωράφια είχαμε να χωρίσουμε. Φαντάζεσαι να έκανε δήλωση ο Λουτσέσκου σε ένα φίλο την προχθεσινή του Χιμένεθ, ήρθε να μας κλέψουν βαθιά. Δηλαδή, τι ήθελε να κάνει, ρε παιδί μου. Η Τρίπολη τον επέτρεψε να κάνει 10 καθαρές φάσεις. Τον έφτασε στο σημείο ο Αραούχο να παίζει ως αμυντικός, να βγάζει την μπάλα πάνω τη γραμμή. Δεν του έκανε ούτε καν ένα σκληρό φάουλ, ας πούμε, και το παράπονο του ήταν ότι ήθελε να τον κλέψει βαθμούς. Δηλαδή, τι ήθελε να του κάνει. Για τη σοβαρότητα του ανθρώπου. Ναι, αυτό... ήθελε να επιλέξει, ας πούμε, να βάλει 43χρονο τερματοφύλακα όπως έκανε η Λαμία. Αλλά οι συμπαραγωγοί σου, ας πούμε, οι συμπαρουσιαστές σου εκεί το βλέπαν φυσιολογικό. Η Μάρη, ας πούμε, στο παιχνίδι της Λαμίας, και δεν βγήκε κανένας να μιλήσει για φιλικό. Ότι ο Πανετολικός, ας πούμε, ο Κυριακίδης θα έτρωγε τηλεγραφικά από τον Μπακασέτα τα 40 μέτρα. Ήταν φυσιολογικά, έτσι. Δεν είναι σωστό αυτό που λες τώρα, εντάξει. Όχι, Δημήτρη, να σου πω κάτι. Αυτό το πράγμα που γίνεται, φίλε, με τον ΠΑΟΚ και γενικά την προσπάθεια του ΠΑΟΚ είναι απίστευτο. Είναι bullying, φίλε, δεν σου επιτρέπουν ούτε καν να χαρεί. Ναι, ο κάθε οπαδός θέλει να μειώσει την επιτυχία του άλλου. Κάτρε, φίλε, μισό λεπτό. Δεν μιλάμε για οπαδούς, εδώ μιλάμε για επαγγελματίες, δημοσιογράφους, για παράγοντες. Για... ναι. Έχουν κάνει ολόκληρο άρλεκιν. Ο κακομοίρης ο ΠΑΟΚ μετά από 33 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Και πάνε να το βγάλουν ξινό, δηλαδή πάνε να καλύψουν χέρια, απέναντι, οφθάλμα. Δεν μπορείς δηλαδή, να κάνεις τίποτα για τη σκατοψυχία, Χριστό μου. Όχι, δεν μπορώ, δεν μπορώ, αλλά τουλάχιστον μπορούμε αυτούς εδώ που το κάνουν αυτό το πράγμα να τους δείχνουμε, ρε φίλε. Να τελειώνουν, ξεβρακώθηκαν οι δίθεν αντικειμενικοί. Ο άλλος πουλούσε τα πανηγύρια για την Εθνική Ελλάδα, τα έκανε DVD, κασέτες, αυτά κτλ. Και μας πουλούσε αντικειμενικότητα. Και τώρα τα παίρνει κανονικά από την ομάδα που αγαπούσε πάντα. Και ξεβρακώνεται. Να μην τα λέμε. Να τα λέμε. Γιατί δεν γίνεται. Μας αγανάκτησαν. Μας έχουν βγάλει την ψυχή 20 χρόνια. Μας αγανάκτησαν. Και ακόμα, δεν αρχίσαμε. Αρχίσανε. Και εμείς δεν αρχίσαμε. Από εδώ και πέρα, Δημήτρη, επειδή μένεται η μάχη, όλοι να πούμε θα είμαστε εκεί δίπλα στον ΠΑΟΚ. Και θα φροντίσουμε αυτό το πράγμα που είχαμε και χθες. Την ομοσπονδία που ο κόσμος έσπρωχνε την ομάδα και η ομάδα τον κόσμο. Να είναι μόνιμο από εδώ και πέρα στην Τούμπα. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, πρόσεχε. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός δεν το προσέχω τίποτα. Προσέχω τη Λαμία. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός θα έρθει η ώρα όταν είναι να έρθει. Ναι. Όποιος για μένα κάνει το έγκλημα να δώσει πάτημα να μην γίνει το μάτς με την ΑΕΚ με κόσμο, είναι ύποπτος και τουλάχιστον εκτός του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ πρέπει να έρθει με 30.000 στην Τούμπα και να δούμε την ομαδάρα του Χιμένεθ και όλους κτλ. Έγινε... αλλά ένα τα βήματα. Πρώτα τη Λαμία το Σάββατο. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Πάμε επόμενος. Χαίρετε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Λάζαρος από Νορβηγία. Γεια σου, φίλε. Λίγο πιο κοντά, αν μπορείς. Δεν ξέρω αν είναι φταίει αυτό. Λαγιασμένος είναι ο άνθρωπος. Προσπαθούμε. Ναι, μ' ακούτε. Λοιπόν, ωραία, ωραία. Forza Champions. Του χρόνου, για του χρόνου. Ναι, εφημερίδα θα είναι ή κάτι άλλο, κάτι περιοδικό, κάτι άλλο. Γιατί δεν κάνουμε μια τηλεόραση να τελειώνουμε. Μην χαλάσουμε τα αγούρια μας. Α, έντυπο, έντυπο, ναι. Ήθελα να πω κάτι, ρε παιδιά, κάτι άσχετο. Όχι, ο Λουτσέσκου βγάζει σε όλους τους παίχτες τον καλό τους εαυτό. Τους έχει ανεβάσει πάρα πολύ. Βαρέλα, Σάκο, βλέπουμε. Το τελευταίο θέμα το είχε με τον Μπρίγκοβιτς, αφού το λύνει και αυτό. Ακριβώς. Ακριβώς. Και τον Πίσεσβαρ το βλέπουμε τώρα. Ξανά. Ο Πίσεσβαρ δεν ήταν... Ο Πίσεσβαρ είναι άλλο πράγμα. Ναι, δηλαδή είχε επιδείξει πολύ συνέπεια όταν έπαιζε. Είναι εκπληκτικός τύπος. Αυτή η ερώτηση που θέλω να σας κάνω λίγο άσχετη. Στην ομάδα του Λουτσέσκου, πώς θα βλέπατε τον Πέντρο Ενρίκε? Ο συνάλαβος δεν τον βλέπει καν, λέει. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Λουτσέσκου θέλει παίκτες που δεν είναι τακτικά σοβαροί. Εγώ αυτό βλέπω, πιστεύω. Δηλαδή, του χρόνου ο Τζορβατζόγλου βλέπει Άρτα. Και ο Άρτα και Ενρίκε, εγώ δεν βλέπω κανέναν από τους δύο. Έχουμε δηλαδή άσπρο-μαύρο άποψη οι δυο μας. Ομαδάρα. Σε σχέση με αυτό που περιμένουμε. Για αυτούς τους δύο παίκτες. Εγώ δηλαδή πιστεύω εσύ ότι ο Λουτσέσκου τον είναι... Κάμπο, τον Κάμπος και όχι τον Άρντα. Όχι ρε φίλε, εννοείται ότι έχω απέτηση να πάρουμε κάτι πιο καλό. Βλέπει τον Μακ. Ο Μακ είναι δανεικός το καλοκαίρι. Ναι. Απλώς πιο ποιοτικό. Όχι, βλέπω ότι ο Λουτσέσκου επενδύει πάρα πολύ στη τεχνική. Στην τακτική συνέπεια και στην τεχνική. Και τώρα έχει να επιλέξει ανάμεσα στην ποιότητα και την τακτική ισορροπία. Δηλαδή αναγκαστικά λόγω των χαρακτηριστικών θα ρισκάρει. Ναι, αλλά η ερώτησή μου πάνω στον Πέντρο Ενρίκε ήταν στα χέρια του Λουτσέσκου πώς θα ήταν ο Πέντρο Ενρίκε. Εγώ νομίζω ότι δεν θέλετε τους παίκτες, ο Τζομπατζόγλου πιστεύει ότι θέλει. Καλά, καλά. Παιχτάρα. Βρε, παιχτάρα είναι. Τα στοιχεία του είναι εκπληκτικά, αλλά η τακτική του συνείδηση εκείνη δεν είναι. Εκείνη η μαγιά του προπονητή, ρε φίλε. Δεν μπορεί ο να. Ο άλλος έκανε παίκτο Μπακαγιώκο.
Τι μας λες. Ο Μπακαγιώκο έπαιζε στη Μαρσέγγι και στην Οσασούνα 3 χρόνια 70 χρόνια. Τα πλάκα μας κάνει. Ασόβαρος. Μια χαρά ήταν ο Μπακαγιώκο, καμία σχέση. Έγινε φίλε, καλημέρα. Έλα. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Καλημέρα, παιδιά. Γεια σας. Από Αθήνα παίρνω τηλέφωνο. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, καλά ρε φίλε, Σταύρο και, και στη Γαλλία έπαιζε. Δεν ήταν βασικός ποτέ. Δεν έπαιζε να τι λες, δεν ήταν βασικός ο Ρίκης. Μια χρονιά ήταν βασικός και μετά έπαιζε 20 λεπτά τώρα στα μάτια. Άρα δεν ήταν βασικός ο Ρίκης. Άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω καταρχήν και το παίρνω από το φίλο που είπε πράγματι η Λαμία. Τη Λαμία έχουμε τώρα, δεν βλέπουμε κανένα Ολυμπιακό και τίποτα αυτά. Εγώ δεν μίλησα για το ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Σταύρο, ότι σωστό μεν ότι κανονικά πρέπει να μην αδειοδοτούνται ομάδες όταν δεν εξασφαλίζει το γήπεδό του στην ασφάλεια των θεατών. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Η ασφάλεια των θεατών είναι η ασφάλεια των παουκτζιδών. Γιατί εγώ είδα στη Λαμία που πήγανε Παναθηναϊκοί. Δεν το συζητάμε μια και μας αναφέρουν για Κέρκυρες, Πλατανιάδες κτλ. Που βάφανε τα κάγκελα και κάνανε το παιχνίδι ένα χιλιόμετρο από την έδρα της ΑΕΚ στο Περιστέρι με περισσότερους. Έτσι. Ούτε εγώ ξέρω ότι η Λαμία σε όλα τις τα παιχνίδια, μικρά, μεγάλα, με πανιόνιο. Θύρα φιλοξενούμενο πριν από 6 μέρες. Πανιόνιο. Το είδα, το είδα. Έτσι, είναι. Η θύρα των φιλοξενούμενων είναι 300 ατόμων. Ωραία, γιατί δεν μας δίνει 300 εισιτήρια. Γιατί... 300 μασίβ δικοί μας θα την πάρουν την έδρα για πλάκα. Γιατί προφανώς η Λαμία σε συνεννόηση με, με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού και τον Υφυπουργό. Με τον Γενικό είναι... Γραμματέα ή με τον άλλο γραμματέα που πήγε χτες να διαμαρτύρεται για τη διαιτησία. Όχι, έχει καλή σχέση με την ΑΕΚ Λαμία, εννοείται. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και εγώ πιστεύω ότι πήγε εκεί πέρα ο ισχυρός άντρας της Ένωσης για να κλαφτεί γιατί δεν παίζουν συγκεκριμένοι διαιτητές στον ΠΑΟΚ. Ναι. Που είναι δικοί τους. Ναι. Δηλαδή ο Μάνταλος και ο Καλογερόπουλος. Και ο Θάνος. Ο Καλογερόπουλος δεν παίζει πουθενά, ρε. Τραυματίας είναι. Τι, πεθαίνει. Δεν παίζει ο Καλογερόπουλος πουθενά. Δεν πειράζει. Τι θα το κάνει, τον κάνει καλά ο. Όχι, αυτό που θέλω να πω, παιδιά, είναι ότι χθες απόλαυσα την ομάδα γιατί πρώτη φορά είδα έτσι ουσιαστικά δύο δεκάρια. Δηλαδή Μπίσερ και με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Μπίσερβαρ και Πέλκα. Έτσι, μπάλα άλλαζε. Σε βαθμό δηλαδή πραγματικά παίζανε, αυτό δεν ήταν παιχνίδι χτες, αυτό ήταν το κορόιδο ας πούμε, έτσι, σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, παίρνανε την μπάλα και άλλοι τρέχανε να την πάρουν και δεν μπορούσαν. Και όταν την παίρνανε, εκεί ήταν το ζόρι το μεγάλο. Ξαναδίνανε. Μιλάμε, ήταν σαν να βλέπεις το κορόιδο ρε Δημήτρη. Σαν να βλέπεις ότι να παίζουν, πώς παίζουν το κορόιδο να με στην προπόνηση, το ίδιο πράγμα ήταν. Τον Ασλίδη, επειδή τον ξέρω και έχει μαχητικό πνεύμα. Δηλαδή μάχεται. Παράτησε, δεν μπορούσε. Το παράτησε εντελώς. Δηλαδή, και θέλω, Σταύρο, να συμφωνήσω τώρα με το Δημήτρη που λέει για Ενρίκε και Ουάρντα, διότι συμβαίνει το εξής. Και εγώ τον ξέσκιζα. Εγώ λέω προσωπικά για μένα τον Λουτσέσκου, έτσι, τον ξέσκιζα, είχα μια αντιπάθεια. Και μάλιστα είχα πει ότι τι περιμένω σε αυτή την εκπομπή, τι περιμένει να χάσει από τον Πανιόνιο για να το διώξουν. Έφερε 2-2 και μου έκανε τρομακτική εντύπωση την επόμενη μέρα που έδωσε συνέντευξη ένας παίκτης τον οποίον τον εκτιμώ πάνω απ' όλα, πέρα από το ότι τον λατρεύω ας πούμε, τον εκτιμώ ο Μάτος και είπε όχι μην πειράζετε τον προπονητή και μετά ο Βιερίνια και λέω όπα εδώ κάτι γίνεται. Όταν οι ποδοσφαιριστές τέτοιου τύπου, Μάτος, Βιερίνια, που δεν έχουν ανάγκη έτσι, να γλύψουν τον προπονητή, βγαίνουν στη δύσκολη και τον καλύπτουν, πάνε να πει ότι γίνεται δουλειά. Η δουλειά βέβαια τώρα εγώ φαίνεται. Θα σου πω ένα πράγμα και αφορά όλους τους φιλάθλους. Οι φιλάθλοι έχουν συνέστημα και παρασύρονται. Σωστό. Εντάξει. Καλά, εγώ δεν θα σε κατηγορήσω όλοι ποτέ. Όχι, τώρα, μην μου πεις ότι δεν. Ναι. Όχι, εγώ μπορώ και το συνέστημά μου το περιορίζω γιατί ξέρω και 10 πράγματα παραπάνω από σένα λόγω δουλειά. Εντάξει, ξέρω πώς λειτουργεί η ομάδα, ξέρω τους χαρακτήρες, ξέρω τις παθογένειες του οργανισμού του ΠΑΟΚ, ξέρω χίλια δυο. Εντάξει, όχι επειδή είμαι πιο έξυπνος, επειδή είμαι στη δουλειά. Καταλαβαίνω. Ωραία. Καταλαβαίνω. Ναι. Μου κόψε την ρυθμό όμως. Α, ευθύνη τεράστια για αυτό το κλίμα του Λουτσέσκου έπαιξαν τα μίντια. Και το κομμάτι το λαϊκίστικο. Ποια μίντια, αυτά που κάναν γκάλοπ. Αυτά που κάναν γκάλοπ. Ήταν τραγική η αντιμετώπιση που είχε ο Λουτσέσκου. Γιατί. Εντάξει, είχε μια αντιπάθεια γιατί από την Ξάνθη τώρα. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Αλλά... Όταν μιλάμε για μίντια, δεν υπάρχει αντιπάθεια ξεαντιπάθεια. Εσύ πρέπει να ενημερώνεις τον κόσμο. Αν εσύ πας στο συνέστημά του εκείνη τη στιγμή να πάρεις μερίδιο αγοράς πατώντας το συνέστημα και διαφορώντας για τον ΠΑΟΚ, εγώ θα σε περιμένω στη γωνία.
Θα σε περιμένω. Δεν μιλάω για τον οπαδό, μιλάω για τον ανταγωνιστή μου και τον συνάδελφό ναι, μου. Ναι, ναι. Καταλαβες. Εκεί λοιπόν που δεν έχεις την ψυχή γιατί σε κότα να βάλεις πλάτη γιατί ξέρεις ότι ο άνθρωπος δουλεύει σωστά. Ωραία. Ή είσαι τόσο άσχετος που δεν το καταλαβαίνεις. Ωραία. Και μου κάνεις εμένα κακό στην ομάδα. Όταν θα έρθει η στιγμή θα σου πατήσω το κεφάλι. Και το θυμάμαι. Ναι. Γιατί εμείς φάγαμε την πίεση πάλι για τον Λουτσέσκου. Ναι. Έγινε φίλε Καλή. Ανεξάρτητα από αυτό, εγώ πιστεύω ότι και παίχτες. Τρελιάριδες όπως είναι ο Ερίκη και τα λοιπά, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να τους καλουπώσει. Αφού τα κατάφερε με τέτοιου επίπεδου ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Μάτος, ο Βιερίνια, τέτοια, και, ο Μπίσεβαρ, έτσι, που κατά ψέματα ρε παιδιά, καταρχήν τεχνικά έχει δεν άψογη διαχείριση σε όλα. Δεν νομίζω ότι έχω τέτοιο παίκτη. Το πιο δύσκολο κομμάτι για να βάλει ο Γλουτσέσκου στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ ήταν ο Πρίγιοβιτς. Και το έχει κάνει εντυπωσιακά. Ακόμα και ο Πρίγιοβιτς ακριβώς. Σωστό, συμφωνώ σε αυτό που λες. Έγινε, καλό μεσημέρι φίλε, να είσαι καλά. Πρέπει να ακούσουμε ώρα. Όχι, όχι, πάμε, συνεχίζουμε. Καλησπέρα στον επόμενο. Χαίρετε. Τώρα, τώρα ακούγεστε. Τώρα ακούγουμε καλά. Ναι, ναι, ακούγεστε. Λοιπόν, μην τα πω, τώρα αυτό, λίγο από το τελευταίο. Αν αυτό ισχύει, Σταύρο, που λες ότι γνωρίζεις ότι δουλεύει καλά κάποιος και το ξεσκίζεις, εκεί θα κρυθούμε κι όλοι και ποιος αγαπάει και τον ΠΑΟΚ, γιατί εκεί πέρα πάβεις να αγαπάς τον ΠΑΟΚ. Αν ξέρεις ότι δουλεύεις σωστά και το ξεσκίζεις. Το ίδιο κακό σου κάνει αν δεν καταλαβαίνεις ότι δουλεύεις σωστά. Η μισή και παραπάνω κρίνουν το αποτέλεσμα μόνο. Τι να ξέρεις. Τι να, το... Έφερε ο ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο 2-2 και ήταν σαν ο ΠΑΟΚ ήταν η χειρότερη ομάδα. Όχι, όχι. Ναι, ναι, εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική και ούτε ήμουν ποτέ τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ με το χθεσινό το μάτς, εγώ τα αφήνω λίγο, εντάξει, okay, ικανοποιήθηκα με την εμφάνιση, αλλά δεν περίμενα και κάτι διαφορετικό με τη Λάρισα. Ξέρω ότι η Λάρισα δεν, εκτός έδρας ειδικά, εντάξει, δεν είναι τόσο ικανή να παίξει τέτοιο. Για μένα είναι τέσσερα παιχνίδια. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Αν κάνεις τέσσερις νίκες και μην ξαναδώ αυτό για το ρεκόρ, πόσο μου σπάει τα νεύρα αυτό το πράγμα που γράφουν κάθε μέρα και το γράφουμε όλοι. Το 9, το 10, το 8. Είναι λάθος, είναι λάθος. Εμείς αυτή τη στιγμή. Δεν το γράφετε, ρε παιδιά. Εγώ δεν το γράφω. Ξέρετε πολύ καλά, αφού ξέρετε ότι πρέπει να κάνουμε άλλες 10. Εμείς δεν το κάνουμε και θα σου πω και το λόγο. Ότι μέχρι στιγμής αυτό που κάναμε είναι να καλύψουμε τις παθογένειες, τις βλακίες του καλοκαιριού. Αυτό έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Τίποτα παραπάνω. Καλά έκανες, το ξέρω, γι' αυτό σ' ακολουθώ. Γιατί έχουμε την ίδια νοοτροπία και το ίδιο σκεπτικό. Αλλά αυτό με το σερί ειδικά, ρε παιδιά, είναι τέσσερα μάτς αυτή τη στιγμή. Τέσσερα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Αν κάνεις τέσσερα συνεχόμενα, πάρεις τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια, δεν υπάρχει μετά Θεός να σου πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Δηλαδή, ακόμα και νίκες να κάνει η ΑΕΚ, άμα χάσει με Στούπα θα πάει στους πέντε. Αντίο ζωή μετά. Δεν υπάρχει μετά να σε σταματήσει κανένας τώρα, θα έχεις πάρει τέτοια φόρα και τέτοιο. Εντάξει, το λέω, είναι τέσσερα. Okay. Από εκεί και πέρα. Ο ΠΑΟΚ είναι σοβαρός και με μεγάλη ποιότητα. Φωνικός συνδυασμός. Αρκεί να τα δούμε και μέσα στο γήπεδο. Δεν λέω τίποτα άλλο. Το κλείνω εκεί. Να πω κάτι λίγο για την προηγούμενη εκπομπή. Εγώ παιδιά, για την δικιά μου αισθητική και για την δικά μου γούστα, εγώ 10 με 12 ακροαματικότητα δεν σας ξαναδίνω. Αυτό είναι. Συγχωρείτε που σας το λέω. Να είστε καλά. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Εγώ δεν να... Ούτε πλάκα ούτε έχει, γιατί. Τι πλάκα όχι, όχι, όχι. Εσύ το αντιμετωπίζει. Δεν είναι πλάκα αυτό, όχι παιδιά, όχι. Στη μέρα δεν που, εγώ, που είμαι χαρούμενος, αυτό, τη μέρα που εγώ είμαι χαρούμενος να προσπαθεί κάποιος να με κάνει να νευριάσω, εγώ φίλε αυτό δεν το υποβάλλω τον εαυτό μου, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν έπαιζε ο Γκόλιας. Ναι, κατάλαβες τώρα. Δηλαδή, όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι ακούγαμε σήμερα την εκπομπή και ήταν ένας αεξής κολλητός, αδερφός. Και ήμουν στο αυτοκίνητο και εγώ ακούω. Αυτό που είπε ακούω... για το fair play του ΠΑΟΚ, πόσα εκατομμύρια τα έξοδα και τα έσοδα. Άκου. Και λέει ο άλλος ότι τι κάνεις ρε Διαμαντόπουλε, λέει. Χέρι λέει του Πέλκα και ανύπαρκτο φάουλ, λέει στο τέχει. Μαζί βλέπαμε τον αγώνα του μεταξύ χθες και με κοιτάει ο άλλος. Να ξέρεις, είχαμε διαμάχη με τον ΑΕΚΤΖΙ, ότι όχι εσύ, δεν γελάσατε. Εμείς. Όχι, όχι, ψάχναμε και λέγαμε για ποια φάση μιλάει ο άνθρωπος ρε Βιγέλη. Ρε να έγινε. Λίγο, ρε. Έγινε, κλείσε, καλό μεσημέρι. Έχουμε ώρα. Μην κλείσετε η επόμενη, περιμένετε. Ώρα να ακούσουμε. Πάμε, προχωράμε. Επόμενη φίλη, καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Παιδιά, Ψύχρας μου, είμαι από Αθήνα. Έλα ρε φίλε. Πού είσαι ρε αγόρι μου, πού είσαι ρε αγοράκι μου. Εδώ. Λοιπόν, παιδιά, βασικά δεν έχω από πολλά πράγματα, όλα καλά. Θέλω να πω κάτι στους παντζούς μας, ακούνε έτσι για να γελάσουν, να τους προσφέρω λίγες στιγμές γέλιου. Υπάρχει στο YouTube ένα βιντεάκι που λέγεται
Λουτσέσκου, δεν είσαι προπονητής. Να μπουν να το δουν να γελάσουν. Είναι 7 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα. Δεν σας κάνω πλάκα, να μπουν όλοι. Λουτσέσκου, δεν είσαι προπονητής. Γράφει να και ποιος το λέει. Ο Αλέφαντος. Ποιος άλλος. Ο Αλέφαντος. Ναι, ναι. 7 είναι στο κανάλι αυτό με τον Καρατζαφέρ και το άλλο το παλικάρι. Δεις πώς θα κάνει το γολοτούμπο. Λοιπόν, να πω ρε παιδιά μόνο τη γνώμη μου για αυτό το θέμα με Ουάρντα και Ενρίκε. Ναι. Ξεκινάω από ένα απλό ρητό που ξέρουμε όλοι ότι όλοι καλοί χωράνε, έτσι δεν λέμε. Ναι. Όλοι καλοί χωράνε, οπότε είναι θέμα του Λουτσέσκου. Αυτός μπορεί να τους έχει σε ρόλο μπις. Αυτός ρε παιδί μου θα το κρίνει. Εγώ πιστεύω ότι θα τους ήθελα. Το ότι θα τους ήθελα, ειδικά τον Ενρίκε, καλά πεθαίνω. Για τον Ουάρντα έχω ένα θέμα το ότι έδειξε ασέβεια προς το κλαμπ. Εντάξει. Ναι. Δεν φέρθηκε σωστά. Όλοι δικαιούνται δεύτερη ευκαιρία. Αυτό ακριβώς πήγα να πω. Από το στόμα μου το πήρες. Εγώ το ξέρω ότι η πιο ψύχρεμη τοποθέτηση που έχω σε αυτό το θέμα είναι γυναίκας. Πάμε, πες το δικό σου και θα το πω εγώ μετά. Ναι, αυτό που Δημήτρη, δούλευα σε μια εταιρεία, έκανα μια κουτσουκέλα. Με φώναξε ο διευθυντής και μου λέει: δεν σε διώχνω γιατί όλοι δικαιούνται μια δεύτερη ευκαιρία. Έτσι μου είπε, παιδιά. Και με κράτησε στη δουλειά. Και μετά πότε σε έδιωξε? Μετά έφυγα από μόνος μου. Έτσι. Έγινε. Να σε καλά. Πάμε σε παιδιά. Η ψύχρεμη τοποθέτηση που έχω από γυναίκα, γιατί μόνο αυτές έχουν συνέστημα πραγματικό, ναι, και όχι στημένο σαν και εσάς, τα γάρια. Το θέμα δεν είναι αν μπορεί ο Λουτσέσκου να συνετίσει τους ατίθασους τύπους Ενρίκε και Ουάρντα. Ναι, μπορεί. Αλλά γιατί να τον βάλεις σε αυτή τη διαδικασία? Παίρνεις παίκτες που δεν χρειάζεται να τιθασεύσεις, μην κάνουμε τζάμπα συζήτηση. Χρειάζεσαι και τους ατίθασους και τους τρελούς. Τους χρειάζεσαι όλους. Δεν τους χρησιμοποιείς αυτή τη στιγμή. Ποιο ένα, μωρέ. Το καλύτερο σου διάστημα τακτικά και παικτικά είναι χωρίς τέτοιους. Καλά. Καλά, θα και πάλι κάτι. Διαφωνείς? Ο Μάτος, άμα χρειαστεί, γίνεται και τέτοιος. Ένας. Ό,τι θέλει κάνει. Ναι, ένας. Πάει, παίζει σεντερφόρ. Βρε και χαφ παίζει και ό,τι θες και εξτρέμ παίζει. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δύο. Γεια σας. Συμφωνώ με τον Σταυρό και θα πω και το εξής, ότι δεν είναι να θέλει κάποιος να τους διορθώσει, είναι και οι ίδιοι να θέλουν. Γιατί αν δεν θέλουν, ό,τι και να κάνει ο άλλος, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ο ένας ήταν εδώ πρόσφατα, ο άλλος βλέπει ΠΑΟΚ, ο άλλος κολλημένος με το τάμπλο του ΠΑΟΚ βλέπουν όλοι. Δεν πολύ μπορούν να ξεκολλήσουν. Αυτό μπορούν να το κάνουν και θα είναι ΠΑΟΚΣΑΚΙΑ για όλους τους στη ζωή. Το θέμα είναι, μπορούν να κρατηθούν? Γιατί είναι θέμα χαρακτήρα. Και υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να το κάνουν. Δηλαδή, μια ζωή μετανιώνουν και μια ζωή κάνουν τα ίδια. Γιατί να το ρισκάρει κανείς? Εγώ σε ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, να έχω έναν παίκτη μέσα που φοβάμαι να πάει σε μη θα φάει κόκκινη, δεν το αντέχω. Αν το αντέχει ο Τρομπατζόγλου. Έχεις κι άλλους. Δεν έχω άλλους για κόκκινη. Κόκκινη δεν έχω φάει, ρε. Καλά. Ποιους έχω? Δεν είναι μόνο κόκκινη, είναι μέσα εκεί. Κι όμως είναι άτομα, και αυτό. Έχει το χαρακτήρα του. Μία να στραβώσει το κλίμα, μετά αρχίζει και γίνεται περίεργο. Αυτό που λέει ισορροπία, δεν είναι μόνο ισορροπία των παικτών, ποιος θα βγάλει κύρια να παίξει, είναι και ισορροπία στο ψυχολογικό τομέα. Να νιώθουν όλοι όμορφα. Γιατί άμα κρυώσει, μετά τρεγαγύρευε. Δεν, γιατί να το ρισκάρει κανείς, δεν έχει λόγο. Ας μας φέρει καλά λεφτά, γιατί πραγματικά παίζει όμορφα ο Γάρντα, ας μας φέρει πολύ καλά λεφτά και μια χαρά είναι. Άλλωστε και ο Πρίγιοβιτς μπορεί να φύγει, που έτσι κι αλλιώς το χρειαζόμαστε. Δηλαδή κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα βάλεις και με όρια, μια χαρά. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι οι μείον 3 βαθμοί του Ολυμπιακού είναι δίκοπο μαχαίρι. Θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ καλά, γιατί με την οποιαδήποτε παραμικρή κίνηση δεν θα έχουμε την ανάλογη αντιμετώπιση, γιατί θα είναι λιγότερο. Θα έχουμε την ίδια και χειρότερη αντιμετώπιση, γιατί δεν πρέπει να είμαστε ελέφαντες. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε εμείς, οι οπαδοί. Ας προσέξουμε λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Ωραία και η ομάδα να παλεύει για την νίκη μέχρι το τέλος, αλλά και εμείς πρέπει να κάνουμε το ανάλογο. Γεια, γεια. Ας καλά. Ο Πέτρο Ενρίκη που έγραψε στον Βαρέλα, τη στιγμή αυτή αδερφέ μου, γιατί έβλεπε ΠΑΟΚ και σχολιάζει. Ναι, αγόρι μου, και εγώ το συμπαθώ τον Ενρίκη και εμένα μου αρέσει η βλακεία του.
Και εμένα μου αρέσουν τα στοιχεία που έχει τα ποδοσφαιρικά. Ωραία. Εδώ όμως πρέπει να σκεφτόμαστε πρακτικά. Κύπελο σου έδωσε. Μου έδωσε κύπελο. Θα σου δίνει και την πρόξιμη την αίσθηση του. Λίγο ήθελε. Κάθε δύσκολη στιγμή θα ήταν εκεί. Καλησπέρα στον επόμενο. Χαίρετε. Έλα. Στον Δημήτρη θέλω να απευθυνθώ σχετικά με τον προηγούμενο φίλο, ο οποίος πήρε και σας είπε για την ακροματικότητα που δεν σας δίνει ξανά στο ναι. 10 με 12. Ναι. Παιδιά, τον Απρίλιο είχα πάρει τηλέφωνο πάλι έτσι για μια αντίστοιχη κόντρα που υπήρχε με τους τρεις. Μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Κύπελλο, το 4-0. Mm. Έχει φτάσει στο σημείο πλέον, εκείνο, σας είχα πει τότε ότι η επιτυχία σας, και σας παρακολουθώ άσχετα αν δεν συμμετέχω πολύ με τα τηλέφωνα, η επιτυχία σας είναι εσείς οι τρεις. Βλέπω από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ άλλαξε στόχους, άλλαξε προοπτική, άλλαξε... έχουν ξεφύγει άνθρωποι με σκοπό να βγάλουν κακία, με σκοπό να... Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα. Το να υπάρχει κριτική του καταλαβαίνω. Αλλά το να υπάρχει κακία, γιατί για μένα κακία είναι αυτό το οποίο βγαίνει προς τα έξω, να προσπαθείς να ειρωνευτείς την κάθε στιγμή, να υποβαθμίσεις την κάθε στιγμή και να εκνευρίσεις τον οπαδό, γιατί θες να πάρεις συμμετοχή από... ακροαματικότητα, δεν το έχω καταλάβει αυτό πόσο ωφέλιμο είναι για... Αυτούς, φίλε, τους ξέρεις, το αυτούς είναι σχετικό ναι. τους αντιπάλους. Υπάρχουν κάτι άλλοι, κάποιοι άλλοι, τρεις χειρότεροι που δεν τους ξέρεις, χαίρονται κάτι για χτυπήματα ώρες-ώρες, κατά του ΠΑΟΚ, εκείνος να φοβάσει. Ναι, δηλαδή έχεις δίκιο. Εκτός αέρα να σου περιγράψω τώρα τελευταία τι συμβαίνει. Ναι. Έχουμε πάθει αμόκ. Ναι. Φοβερά πράγματα. Α, αυτούς τώρα εντάξει, ο παδί του Άρη, του Ρακλή, δεν θα παραδεχούν ποτέ τον ΠΑΟΚ. Okay, εντάξει. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι όμως που σου χτυπήσαν την πλάτη πριν λίγους μήνες και τώρα σε ρίχνουν κάτι μαχαιριές. Ναι, Δημήτρη, δεν διαφωνώ σε αυτό και τα ξέρετε καλύτερα γιατί είστε ζείτε από μέσα. Έτσι. Ναι. Αλλά ο παδός, ο οποίος ακούει κάποια πράγματα, σας λέω ότι άλλαξαν στάση άνθρωποι. Εγώ δεν θέλω να με αποδεχθούν ως παρουσία ΠΑΟΚΤΣΙ εδώ πέρα ή τον ΠΑΟΚ τον ίδιο ότι είναι επιτυχημένος. Αλλά αυτό τώρα, το ότι δεν έπαιζε ο Γκόλιας και αμάνι σου πέρα καριέρα που έκανε στη Γάμα Εθνική με τον Άρη και με το Τρίκαλα και με τη Λάρισα, αμάνι δρόσαμε. Μας έπιασε κρύος υδρότας δηλαδή που δεν έπαιξε ο άνθρωπος. Να είσαι καλά, φίλε, καλησπέρα. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Μίλητος, λοιπόν, μια ερώτηση καταρχήν. Ο Βαρέλα τι ηλικία είναι, παιδιά, και τι ηλικία ο γιος του λίγο. Δεν το έχω διαβάσει. Όχι, σοβαρά. Πρόσεξε τι θα πεις. Γιατί υπόθηκαν τέτοιες πράγματα τα οποία ήταν παράξενα. Ο γιος του είναι 31 ο Βαρέλα και 13 ο γιος του. Τον έκανε δηλαδή στα 18, έτσι είναι. Εκεί σπαίνουν γρήγορα, φίλε, στο πράσινο ακροτήρι. Τι άλλο να κάνεις, δηλαδή. Μην πεις τίποτα για το γιο του Βαρέλα και το μάλλον. Δεν υπονόησα τίποτα, ούτε ηρωνικά το είπα. Καθαρά πληροφοριακά. Δηλαδή μου λέω τι γίνεται. Αν ζούσε στο πράσινο ακροτήρι, τι θα έκανε 18 χρόνια. Ωραία, μακάρι να. Λοιπόν, τι θα να σου πω. Ένας λόγος υπάρχει να πάρουμε προτάσεις, παιδιά, που εμένα με ανησυχεί σοβαρά. Πέρα από τον πόλεμο που δεχόμαστε από όλους, μπορεί να δεχτούμε και πόλεμο από την Τουρκία. Ενημερωθήκατε τι συμβαίνει, έτσι. Μην τρομοκρατήσεις το κοινό. Επεισόδιο, ναι. Όχι, δεν τρομοκράτω, ρε φίλε. Αυτά που διαβάζω, λέω. Δηλαδή, εντάξει, καλά, μόνο αυτό μπορεί να μας σταματήσει πλέον. Θα τους πούμε να κάνουμε λίγο κράτη. Ναι, να δώσουμε τα έσπανα στο Λουτζέσκου για ό,τι έχει πετύχει. Αλλά καταρχήν να τα δώσουμε στον Ιβάν, παιδιά, έτσι. Δύο δεκάδες έχει ο ΠΑΟΚ και μία μοιρασμένη. Και ό,τι άλλο έκανε ο άνθρωπος να αλλάξει ΕΠΟ. Αυτά είναι τα δύο κεντρικά πρόσωπα. Και να ξεκινάμε πάντα, να μην το ξεχνάμε τον πρόεδρό μας και τον μεγάλο μετοχό μας. Αυτά είναι τα δύο κεντρικά πρόσωπα του ΠΑΟΚ φέτος. Για το ΑΕΚ, ΑΕΛ ήθελα να σας πω. Για το κύπελο, για την ΑΕΚ με την ΑΕΛ. Ναι. Ο Κούγιας έχει φάει πολύ ξύλο. Μην νομίζετε θα περάσει έτσι η ΑΕΚ. Έχει να φάει πολύ ξύλο με την ΑΕΛ στο κύπελο. Εντάξει, δεν είναι. Μάχεται, σε όλα τα μας, μάχεται η ΑΕΛ. Και εμείς θα δώσουμε μάχη με τον Πανιόνιο, μην νομίζεις. Εννοείται, εμείς θα δώσουμε αγωνιστική. Εκεί θα γίνει όμως μάχη σκληρή, γιατί έχουμε και προηγούμενα, έτσι. Έγινε, φίλε. Οι μεγαλομέτωχοι τους. Να είσαι καλά, καλησπέρα. Να σου πω και κάτι τελευταίο. Πες. Λοιπόν, επίσης έχω σημειώσει ότι μετά η ομάδα είχε δέσει. Την έδαινε σιγά σιγά Λουτσέσκου. Ναι. Το πονέμουν τα εύσημα όλοι εμείς που τον βρίζαμε. Ναι. Έτσι. Μετά την επίσκεψη του πατέρα του όμως η ομάδα απογειώθηκε, παιδιά. Εγώ το έχω συνδυάσει αυτό το χρονικό σημείο. Αυτό είναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Και τι σύμπτωση. Μπορεί να είναι και σύμπτωση. Yeah. Μπορεί να είναι και κάποια βοήθεια, κάποιο οτιδήποτε, οδηγίες. Έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά, γεια. Πάμε, επόμενος, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Γιώργος Αντόσκυλο από την αδικημένη Αθήνα. Ο Ποτία τι έγινε. Με τον Ποτία έχεις κανένα νέο. Αν σταμάτησε τα κλάματα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Κάτι ψυχάλες ρίχνει εδώ πάντως. Εντάξει. Δεν ξέρω αν είναι πουθενά ψυχάλες. Θα ηρέμησε λογικά.
θα το δούμε. Θα πέσει κι άλλο κλάμα. Λοιπόν, πάλι τρία γρήγορα πραγματάκια. Την προηγούμενη εβδομάδα μίλησαμε για τον Μπέλκα, να πούμε σήμερα για τον Βιερίνια. Αλλά βέβαια ό,τι λόγια και να πούμε, πάντα θα είναι πολύ λίγα για αυτόν τον παίκτη. Θεωρώ ότι στη σύγχρονη ιστορία του τέτοιο παίκτη ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να ξαναείχε. Τον έφτιαξε πρώτα απ' όλα. Βελτιώθηκε κι άλλο βεβαίως εκεί που πήγε. Αλλά είναι δημιούργημα του ΠΑΟΚ. Σωστό. Είναι σαν χθες τον θυμάμαι με την κολάρα της Kim Kardashian, τη χέτη λασποτήρα μπούκλα στην πρώτη προπόνηση. Μια και τόπος αυτό, εγώ θυμάμαι από μια προετοιμασία να βγαίνει απεσταλμένος ο Δημήτρης και να λέει: όλοι οι παίκτες τρώγαν και ο Σάντος έχει το Βιερίνια σε μια γωνιά στην Τζαμαρία και προσπαθεί να του εξηγήσει να χάσει κιλά, να θέλει να παίξει άμυνα και τον έχει από κοντά και τον καθοδηγεί. Λοιπόν, δεν ξέρω αν Δημήτρη το θυμάται. Υπάρχει προετοιμασία που ήρθε και μόνο έτρεχε. Ναι. Τη δεύτερη χρονιά. Που άργησε να. Μάλιστα. Λοιπόν, ο παίκτης αυτός. Έρωτας. Αυτό που έγραψε ότι είναι η καλύτερη μεταγραφή τώρα στον κόσμο που μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ επιβεβαιώνεται 100%. Και το έγραψα πρόπερση. Και κάποιοι λέγανε δεν χρειάζεται, τέλος πάντων, αυτή η μεταγραφή. Εγώ από τώρα ονειρεύομαι να ξεφύγουμε λίγο έτσι για να χαλαρώσει το μυαλό μας. Από τώρα ονειρεύομαι το Βιερίνια στη θέση του Κάμπος. Μην το πάρουμε προσωπικά για τον άλλο παίκτη, θα καταλάβετε τι εννοώ. Ότι το μεγάλο ατού του Κάμπος, ίσως και το μοναδικό, ποιο είναι η φοβερή τακτική ισορροπία που προσδίδει. Ο Βιερίνια μπορεί να δώσει τακτική ισορροπία μαζί με ουσία και φαντασία. Δηλαδή τέτοιο πακέτο σε παίκτη εγώ δεν θυμάμαι να έχει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή και τακτικά ισορροπημένος και με ουσία και αυτό που γουστάρει ο παδός να βλέπει, δεν το θυμάμαι σε παίκτη να το έχει όλο το πακέτο. Χθες τον καημένο αυτό τον Γκοϊκοβιτς, τι τους έκανε. Εκεί δεν ξέρω, οι άνθρωποι ήταν πρόβλημα για αυτούς. Αυτό ήθελα όμως να το δω, δεν τι να κάνω, το ξεκαθάρισε ο Λουτσέσκου χθες μετά την ερώτηση του Δημήτρη. Μακάρι να πάρουμε μαθηματικά πιο νωρίς το πρωτάθλημα για να το δούμε χαλαρά. Έχουμε χρόνια. Έχουμε, δεν διαφωνώ, αλλά είναι και η λαχτάρα. Να ξαναδούμε να βαρέσει άλλα πέντε. Τώρα η λαχτάρα είναι πολλά η νίκη, είναι η λαχτάρα. Και να κάνει τρίπλες. Λοιπόν, είχε πει ο Σταύρος πριν 2-3 εβδομάδες σε κάποιο ακροατή, υπήρχε μια διαφωνία για τις ομάδες και είχε πει ο Σταύρος χαρακτηριστικά και συμφωνώ μαζί του ότι τα ντέρμπι και κατ' επέκταση το πρωτάθλημα μπορεί να κριθεί, ας πούμε, στα μάτια του Ολυμπιακού και την ΑΕΚ, σε ένα απλό τζατζάρισμα, σε ένα έξυπνο κλέψιμο. Θα είναι τόσο μάτς λεπτομεριών και ισορροπιών που το παραμικρό μπορεί να παίξει το ρόλο του. Δεν πρέπει να είναι μάτς λεπτομεριών. Τα δύο ντέρμπι στην Τούμπα. Δεν πρέπει να πάνε εκεί. Μακάρι, αλλά. Καλά, ειδικά το Πάο Ολυμπιακό. Το Πάο Ολυμπιακό. Να έχουμε όλα εγκεφαλικά, πνευματικά, να είμαστε έτοιμοι για όλα. Θα είναι προς το συμφέρον των άλλων, αν πάνε στις λεπτομέρειες. Συμφωνώ. Μακάρι. Εμείς συζητάμε τώρα, μακάρι να είναι σαν το χθεσινό μάτς. Όλα και τα 9. Σαν το περσινό Πάο Ολυμπιακό. Έτσι πρέπει να είναι. Αυτό το ελπίζω. Πιο πολύ στο νου μου έχω το Πάο ΚΑΕΚ για μάτς ισορροπίας. Το Πάο Ολυμπιακό αρχίζει και φαίνεται κάτι αντίστοιχο με το χθεσινό. Μην λέμε μεγάλα λόγια όμως, γιατί οπότε αφήνω το μυαλό, κάτι μας έρχεται. Να πω λοιπόν για τις λεπτομέρειες. Χθες κέρδισε ο ΠΑΟΚ στο 1-0 ένα φάουλ ακριβώς στο ημικύκλιο. Πήγε και το βάρισε ο Βιερίνια. Κακός. Δεν το έχει αυτό. Να ο περάσει. Βιερίνια δεν είναι καλύτερος εκτελεστής από τον Μπέλκα και τον Μαουρίσιο. Δεν είναι. Ναι. Να ήταν 3-0 το σκορ, ok. Απλά επειδή και οι λεπτομέρειες μπορεί να παίξουν τη διαφορά. Ένα γκολάκι, μία στις τρεις εκτελέσεις ο Πέλκας τις έχει. Και οι άλλες δύο θα πάνε στο δοκάρι. Ο Μαωρίτσιο είναι ακόμα καλύτερος. Ο Μαωρίτσιο έχει εκπληκτικά χτυπήματα. Έχουμε δει προπονήσεις, είναι ακόμα και καλύτερος. Και ο Μαωρίτσιο, το δοκάρι που έχει στην Κέρκυρα, η καμπύλη της μπάλας είναι ασύλληπτη. Ναι. Και η ταχύτητα και η καμπύλη. Φοβερά. Λοιπόν, και τρίτο πράγμα για το αγαπημένο μας Λουτσέσκου, που ευτυχώς τώρα όσα λέγαμε συμπεριλαμβάνουμε ενών και εσάς από τον Οκτώβριο-Νοέμβρη, τα λένε και πολλοί άλλοι, να πούμε κάποια έξτρα καλά, πάντα μέσα από τα φίλτρα που μας έμαθε ο Σάντος. Ένα φοβερό προσόν του Λουτσέσκου, μιας και λέμε συνέχεια τη λέξη ισορροπία, είναι ότι δεν ασχολείται μόνο με την αγωνιστική ισορροπία, δηλαδή πόσα ρίσκα θα πάρει η ομάδα, ποιοι θα ανέβουν μπροστά, ποιοι θα καλύψουν πίσω. Είναι άλλα δύο κομμάτια ισορροπίας, τα οποία τα έχει ψηλά στο μυαλό του και τα οποία έχουν βοηθήσει να εξελιχθεί ο ΠΑΟΚ. Το ένα είναι η ψυχολογική ισορροπία. Δεν αφήνει την ομάδα να ξεφύγει. Χθες συνέντευξη τύπου είπε 100 φορές Λαμία. Ναι. Ούτε αυτό το μυαλό θα πετάξει παρακάτω. Θα είναι ισορροπημένος για το επόμενο μάτς. Και το τρίτο κομμάτι της ισορροπίας, μετά το αγωνιστικό και το ψυχολογικό, που έχει έντονα στο παιχνίδι του Λουτσέσκου, είναι το κομμάτι της ισορροπίας ενέργειας. Ο ΠΑΟΚ δεν σπαταλά
ενέργεια από το ρεζερβουάρ του που δεν πρέπει. Θα τα πάρει τα μάτς σβηστά, φαίνονται άνετα. Πώς το γράφεις τώρα, δεν έχει ορμή χθες ο ΠΑΟΚ. Χωρίς ορμή. Έχει κινησμό. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για να το δούμε σαν εικόνα στο αποτέλεσμά της, θα θυμίσω για παράδειγμα τη χρονιά του Σάντος με τα play-off που είχαμε 7-35 στην εντεκάδα και παρότι είχαμε ξεκινήσει Ιούλιο και σταμάτησε η χρονιά τέλη Μαΐου, όλες οι άλλες ομάδες κλατάραν και εμείς παίζαμε στα play-off τα 90 λεπτά Κυριακή Τετάρτη, Κυριακή Τετάρτη και έλεγε η ομάδα δεν κουράζεται. Γιατί δεν κουραζόταν? Γιατί είχε ισορροπία στην ενέργεια που είχε καταναλώσει όλη τη χρονιά. Ο Γιαννούλης μου είπε κάτι τις προάλλες στην εκπομπή που είναι πολύ σημαντικό και σαν αθλητής το γνωρίζει. Όταν κερδίζεις και αυτό το πράγμα που κάνεις έχει απόδοση, δεν υπάρχει ψυχολογική κούραση. Υπάρχει προσμονή του να παίξει το επόμενο παιχνίδι. Δηλαδή, στο μυαλό του παίκτη μπαίνει απευθείας του πότε θα έρθει το επόμενο παιχνίδι. Θέλει, το γουστάρει, το ζει. Δεν είναι φοβικός πλέον, καταλάβες. Μαζί σου και η ΑΕΚ κερδίζει συνέχεια, αλλά δες πόση ενέργεια καταναλώνει σε κάθε αγώνα, ότι μοχθεί για να κερδίσει. Ναι. Δεν της βγαίνει αβίαστα όπως γίνει στον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και οι τραυματισμοί έρχονται ένας μετά τον άλλον. Ο Κονέ πώς θα μείνει έξω? Έγινε καλό μεσημέρι. Ορίστε. Ο Κονέ, κάτι τίποτα άλλο στο μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πάμε. Καλησπέρα, στον επόμενο. Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας. Για όλα αυτά που είπατε με τον προηγούμενο ακροατή. Ναι. Θα πρέπει να δημοσίως να ζητήσουμε και συγγνώμη από τον Λουτσέσκου. Ήμουν μέσα σε αυτούς που τον αφισβητούσα από την αδημονία μου για να δω κάτι καλό, όχι επειδή είχε κάτι προσωπικό. Ναι. Επίσης παίζουμε ένα πολύ σοβαρό τακτικά ποδόσφαιρο, αποδοτικό. Mm-hmm. Δεν φοβάμαι καμία ομάδα με αυτή την απόδοση. Και για την προηγούμενη την... Θα έρθείτε καμιά κοιλιά όμως, Θα έρθείτε καμιά κοιλιά όμως. Έχεις πολλούς εμπειρούς. Ναι. Θα έρθει και καμιά κοιλιά, λέω. Δεν, εντάξει, δηλαδή. Τρεις μήνες. Δεν νομίζω. Μακάρι, αλλά. Δεν νομίζω ότι θα γίνει. Και για την προηγούμενη δική σας εκπομπή, κύριε Τζουμπαχοτζόγλου, και εγώ θα είμαι από αυτούς που θα σας. Δεν θα σας ακούω πλέον. Μάλιστα. Θα πρέπει να τους πείτε ότι η μνησικακία και η εκδικητικότητα δεν είναι καλή σύμβουλη για την ψυχική ισορροπία. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Είναι διασκεδαστικό όμως. Δείτε το κι αλλιώς. Καλησπέρα, στον επόμενο. Καλησπέρα. Γεια σας. Λοιπόν, να σας συμπληρώσω αυτό που λέγατε πριν από κανένα τέταρτο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έχει στα εξτρέμ επιπλέον τον Ουάρντα, τον Ενρίκε, τον Μιστακίδη και τον Βιερίνη, όταν θα αποκτηθεί αριστερό μπακ, το οποίο θα πάρει τη θέση σπίτι. Ναι. Μιλάμε για τέσσερις παίκτες έξτρα σε αυτούς που έχουμε τώρα. Τι θα κάνει ο Λουτσέσκου, δικό του θέμα. Απλά λέω ότι θα έχουμε εξτρά τέσσερις παίκτες. Mm-hmm. Εξτρά από αυτό που έχουμε τώρα. Αυτά και δεν είναι προβλήματα. Και αν πεις ότι ο Μάκ είναι δανεικός και φεύγει, αυτό είναι μία θέση που ανοίγει. Οι άλλοι τρεις, δεν σπάζουν. Ο Μιστακίδης καλώς, για μένα είναι second striker, είναι πίσω από τον Μπέλκα. Βρε, δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά σου λέω ότι μέχρι τώρα τον έχουμε δει σαν εξτρέμ στον ΠΑΟΚ. Επίσης, ένα πράγμα το οποίο τα αγωνιστικά τα έχετε αναλύσει, τι να πούμε τώρα, ξαναλέμε τα ίδια. Αυτό που εγώ το ευχαριστήθηκα έτσι πραγματικά από την ψυχή μου μέσα, είναι ρε παιδιά να βλέπω τους παίκτες να χαμογελάνε, τους βλέπεις, γελάνε, τρέχουνε, σφίγγουν τη γροθιά, δηλαδή πανηγυρίζουν όλοι μαζί, κουβάρι γίνονται, δηλαδή τους βλέπεις ότι γουστάρουνε, τους αρέσει ρε εσύ να είναι στον ΠΑΟΚ. Περνάνε μια φάση ρε παιδιά, μήνα του μέλητος, τους βλέπεις ρε, είναι μέσα στις αγάπες και στις αγκαλιές είναι. Η ομάδα το γουστάρει αυτό που κάνει, παιδιά, πραγματικά το γουστάρει. Αυτό το Μπίσεσβαλ τον έχω δει να χαμογελάει 20 φορές. 20 φορές σε κάθε αγώνα. Ποιος κουρέστηκε δηλαδή, σαν το Μάικλ Τζάκσον στο Τζάκσον 5. Να χαμογελάει. Yeah. Μόνο το Ροναλντίνιο θυμάμαι να χαμογελάει τόσο πολύ στον αγώνα. Επειδή ο άνθρωπος είναι μέσα στην καλή χαρά. Και στο μεταδίδει ρε παιδιά. Στο μεταδίδει. Δηλαδή σου αλλάζει και τη δική σου ψυχολογία. Αυτός έτσι είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Δηλαδή βλέπεις ότι δεν είναι επειδή παίρνουν πολλά λεφτά. Και οι παίκτες του Ολυμπιακού παίρνουν πολλά λεφτά. Αλλά τους βλέπεις οι καημένοι είναι. Δεν. Έχουν μείνει αυτοί που θέλουν να παίξουν, παιδιά. Αφού έφυγαν αυτοί που δεν θέλανε, μείναν αυτοί που θέλουν. Μια χαρά. Μια χαρά. Και του χρόνου, αν γυρίσει και ο Γιαννούλης, κλείνουμε και στα αριστερά μπακ. Άμα γυρίσει και ο Χαρίσης,
Εκπληκτικό Λένιν. Σταυρέ, ο Χαρίσης είναι, είναι το εξάρι που θέλεις, είναι πιο μπροστά, δεν τον δεν θυμάμαι καλά, γι' αυτό σου λέω. Ο εξαροχτάρι, είναι με πιο πολλά στοιχεία οχταριού. Εν πάση περιπτώσει, έρχεται και ο Χαρίσης, δηλαδή δεν είναι τόσες πολλές οι μεταγραφές που θα θέλει αυτή η ομάδα, λέμε τώρα, πρώτο ο Θεός. Ένα στόπερ, ένα φόρ και ένα εξτρέμ. Και ένα δεξιμπάκ. Αφού έχουν μαζί εδώ. Και... Δημήτρη, δεν έχει σημασία, ρε αγόρι μου. Το κυριότερο είναι ότι στις περισσότερες θέσεις είναι καλυμμένο, ρε φίλε. Καλυμμένο. Αυτά λέμε κάθε χρόνο και κάθε χρόνο κάνουμε μεταγραφές. Όσον αφορά την προηγούμενη εκπομπή, μην μιλιάζετε. Αφήστε τους να πούνε ό,τι θέλουν, παιδιά. Εγώ το ευχαριστιέμαι, δεν καταλαβαίνω. Μένω δεν είσαι τόσο αστείο. Δεν είσαι ο μόνος. Έγινε, καλησπέρα. Αστείο μου φαίνεται. Γεια. Ο Μαουρίτσιο γιατί τόσο χάλια. Εύκολες πάσεις λάθος, μήπως θέλει πάγκο. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Δεν ξέρουμε. Πάγκο και ποιος να μπει. Δεν ξέρουμε. Εκεί επάνω τι θα κάνει, τι, αν είναι απόλυτα ευχαριστημένος ή όχι. Ξανά για μια φορά ο ΠΑΟΚ έχει αποδυναμωθεί στο κέντρο. Δεν έπρεπε. Καλησπέρα στον επόμενο. Χαίρετε. Γεια σας. Λοιπόν, λίγο στο Σταύρο, αλλά θα χρησιμοποιήσω μπασκετικούς όρους, θα καταλάβει ο Δημήτρης. Βέβαια. Γιατί εγώ δεν καταλάβω, ρε. Με Μαρκ Λάσμπερκ μεγάλωσα. Δεν καταλάβω. Για λέγε. Okay, εντάξει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Σταύρο, είσαι στο 60 λοιπόν και παίζεις στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού θες μέχρι πέρσι που ήσουν να υπήρχες. Και θες να κάνεις μπάχαλο το παιχνίδι. Πες μου έναν δεύτερο παίχτη που... Δεν χρειάζεται. Έχω ξεκάθαρο τακτικό πλάνο και όχι, μέχρι το 90 θα βρω τρόπο να βάλω γκολ. Να μείνεις πίσω στο σκορ σου λέει. Δεν έχεις μείνει πίσω στο σκορ τώρα. Αυτό σου λέει. Έχεις μείνει πίσω στο σκορ και θα χρειάζεται να κάνεις μπάχαλο ένα παιχνίδι. Πες μου πώς θα το κάνεις. Θα βάλω τον Αζεβέδο μπακ και τον Βιερίνια μπροστά. Και θα δώσω τον ίστο μάτω, θα ανέβει πιο ψηλά. Τακτικά. Εγώ δεν αλλάζω άποψη. Έχω συγκεκριμένη φιλοσοφία στο ποδόσφαιρο. Δεν λέω είναι σωστή και είναι λάθος. Λέω απλά ότι εγώ αν δεν είναι τακτικά σωστός ο παίκτης δεν το θέλω στην ομάδα μου. Κοιτάξτε, μιλάς με ένα Γάλλο παίκτη που τακτικά είναι σωστός. Βραζιλιάνος. Σε περιπτώσεις Σορλέν και Σουτσουμούτσου. Δεν το συζητάμε. Εγώ, είναι στο χέρι του κάθε προπονητή να το χαλιδεναγωγήσει και να το κάνει ό,τι μου φτάσει. Δεν είναι ο προπονητής θηριοδαμαστής. Τον προπονητή εσύ πρέπει να τον διευκολύνεις. Όχι να του βάζεις δύσκολα. Συγγνώμη, αλλά υπάρχουν άπειρα αποτελέσματα που δείχνουν ότι οι προπονητές κάνουν τους παίκτες όπως θέλουν αυτοί. Και όπως βολεύει την ομάδα. Και το δεύτερο. Φέρτε πίσω τον Ενρίκε. Ναι, παιδιά, διαφωνούμε σε αυτό. Εντάξει, μην το τεντώσουμε τώρα. Εγώ διαφωνώ. Για το τελικό κυπέλλου. Και κάτι ακόμα. Ναι. Επειδή η ΠΑΟΚ είναι μια επιχείρηση. Και στις επιχειρήσεις κάνουν προβλέψεις για μετά από 6 μήνες. Ξεκινάτε από σήμερα τον προγραμματισμό. Δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε πάλι 30 Αυγούστου και να παίρνουμε παίκτες. Έσφυξες. Καλά, ναι. Παρακάλα. Καλά, ναι, όντως και εγώ έτσι λέω. Καλά, λέω. Παρακάλα. Δεν ξέρουμε πότε θα πάμε διακοπές, δε. Μακάρι να μείνει ο Λουτσέσκου, να μην έχουμε θέμα με τον προπονητή, γιατί τις μισές διακοπές χαλάσαμε με τον προπονητή. Τις άλλες μισές χαλάσαμε με τις μεταγραφές. Κατάλαβες, εκεί. Ξεκινάτε την προετοιμασία της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Αυτή καλός ή κακός θα πάει όπως θα πάει, έχει προμολογηθεί. Την επόμενη πρέπει έχει να Θεός. Υποστηρίξω και γιατί το έχει Θεός. Κεράκι. Τι να κάνουμε, πάλι τα λέμε. Πάλι να στοχοποιηθούμε εμείς πάλι. Θα μας λένε εμάς πάλι ότι χαλάμε το κλίμα. Όχι, έγινε. Ξεκινάτε από αύριο. Ναι, καλά, ξεκίνασε. Ερχόμαστε εμείς. Να είσαι καλά. Πώς είναι ακόμα, ένας. Καλησπέρα. Τι έγινε παλικαρία, καλησπέρα, καλά πού είσαι ρε, καλά, εσείς. Πού είσαι εσύ ρε. Πού να είμαι, να εδώ πέρα ταξιδεύω να πούμε και ακούω. Λοιπόν άκουσε λίγο Σταύρο, επειδή όλοι μας έχουμε ένα χαζοχαρούμενο ύφος και ξέρω όταν έχεις χαζοχαρούμενο ύφος γίνεσαι επικίνδυνος να πούμε. Ναι. Γιατί άμα πέσει καμιά φάπα μετά άστο δεν γίνεται δουλειά. Λοιπόν εδώ θα πω το εξής, θα γίνω ο κλασικός Σταυροστρώμης Παοξής. Λοιπόν τον Λουτσέσκο τον έχω στο δεξί έτοιμο να ξέρεις. Λοιπόν, έχω απαιτήσει από την ομάδα. Λοιπόν, θα πάει να πάρει το κύπελλο και το πρωτάθλημα γιατί πρέπει να το πάρει. Τώρα, τακτικά και τέτοια, εγώ δεν ξέρω. Εγώ βλέπω ότι ο Μαουρίτσιο, ο οποίος είναι το κεντρικό γρανάζι, δεν μου βγάζει αυτό το ΠΑΟΚ να πούμε. Δεν μου το βγάζει. Και στις μάχες τις μεγάλες, εγώ τον θέλω. Τον είδα εχθές να πούμε μετά το 60, άσμενε. Το ΜΑΚ τον περιμένω να μου βγάλει αυτό που πρέπει να μου βγάλει, δεν μπορεί. Να τα κάνει όλα ο Βιερίνια και ο Μάτος. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να σφίξουν οι κόλλοι τους εκεί πέρα. Γιατί τώρα τα δύσκολα έρχονται. Τώρα για εμάς που είμαστε λίγο χαζοχαρούμενοι και γελάμε σαν τους χαζούς να πούμε, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί τα δόκανα έχουν βγει.
μην κάνουμε χαζαμάρες, η ομάδα μας χρειάζεται. Γιατί διοίκηση, ομάδα και λαός πρέπει να είναι συγχρονισμένοι άψογα. Συμφωνείτε? Συμφωνώ 100%. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και επειδή η Λαμία μπορεί να φαίνεται χιωτοπούλα, έτσι, προσέξτε εκεί πως θα σας παίξει. Μην πάτε χαβαλέ. Τώρα όσον αφορά αυτό που είπε ο Γιαννούλης, μεγάλη κουβέντα ρε φίλε. Δηλαδή, περιμένω πότε θα έρθει το Σάββατο εγώ. Από την ώρα που τελείωσε το παιχνίδι, περιμένω πότε θα έρθει το άλλο παιχνίδι του Πάου και να τον ξαναδώ. Φαντάσου αυτοί που παίζουν. Γιατί η αλήθεια... Πώς? Φαντάσου αυτοί που παίζουν. Φαντάζω αυτοί που παίζουν. Η αλήθεια είναι ότι καιρό έχω να δω τον ΠΑΟΚ 95 λεπτά όρθιος. Και τους προάλλες τον είδα 95 λεπτά όρθιο, ρε φίλε. Αλλά έχω απαιτήσει, ρε φίλε. Καλά κάνεις. Δεν μπορώ τον Μαουρίτσο να βλέπει συνέχεια τον, πώς το λένε, τον Πασχαλάκη. Θα έρθει και αυτός, ρε. Θα έρθει και αυτός, ρε. Θα έρθει. Δεν το βλέπω. Πλησιάζει φωτιά. Όλοι μπήκανε. Όλοι μπήκανε στο κλίμα. Θα έρθει και αυτός. Δύο τελευταία από ένα λεπτό. Καλησπέρα. Τη σακούλα που κάνει ο Μαουρίτσο στο τέλος. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Με αφορμή και αυτό που είπε ο φίλος... Ακούγεσαι, πες. Ναι. Και αυτό που είπε ο φίλος προηγουμένως για τη Λαμία, έτυχε πριν μια ώρα να έχω συζήτηση με έναν συνάδελφο και αφού τελειώσαμε το επαγγελματικό, το ρίξαμε λίγο στο χαβαλέ γιατί είναι εξής. Ναι. Ένα έχω να πω. Νωρίτερα κάποιος φίλος παοξής είπε να προσέχουμε. Αν θα με στεναχωρήσει κάτι, θα είναι να φάω τρεις βαθμούς μείον κι εγώ και να χάσω ένα πρωτάθλημα. Μας περιμένουν και μας έχουν στημένους. Έτσι. Όποιος πάει το Σάββατο να προσέξει, η Λαμία είναι κίτρινη. Και την άλλη εβδομάδα. Δεν το θέλουμε, δεν το θέλουμε. Είδαμε τι έγινε και στο Χάμπτουρ παλιότερα, όποιος θα πάει η Λαμία να προσέξει. Έγινε φίλε, καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Από Αθήνα. Και ένα τελευταίο, με συγχωρείτε. Ναι. Σταυρέ. Έλα. Κάποια στιγμή όλα αυτά που λέτε και ξέρετε πρέπει να τα πείτε, μην τα κρατάτε. Τι να πούμε, τα λέμε. Τι να πούμε, τα είπαμε όλα. Πάουκ, το παίζουν παουξίδες. Καλά ρε φίλε, είναι φωσφωνιά. Όχι, δεν το παίζουν παουξίδες, όχι. Το παίζαν φίλοι. Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε όλοι τα πάντα. Εντάξει ρε, υπάρχουν και αυτοί που είναι υπεύθυνοι και τα ξέρουν. Δεν είναι δηλαδή κάτι κρυφό εκεί που πρέπει να μην είναι κρυφό. Έγινε, να σε καλά. Τελευταίος φίλος, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Από Λεμεσό παίρνω τηλέφωνο. Έλα, εδώ δίπλα, πού είσαι, ΑΕΛ? Όχι, την καλύτερη γραμμή έχεις ρε φίλε, φοβερό. Μία είναι η ομάδα. Τι? Δεν υπάρχει ΠΑΟΞΙ στον κόσμο που μπορεί να είναι άλλη ομάδα. Δεν γίνεται. Σωστό και αυτό. Ναι. Δεν γίνεται. Από εκεί και πέρα τις άλλες απλώς τις συμπαθείς. Λοιπόν, τρία πράγματα. Τίνω να συμφωνήσω με έναν φίλο που πήρε τηλέφωνο και είπε ότι η ομάδα άλλαξε από την ημέρα που ήρθε ο μπαμπάς του Λουτσέσκου. Το πιστεύω, άρχισα να το πιστεύω αυτό. Φοβερά πράγματα. Δεύτερο, ο Μαουρίσιο σίγουρα θέλει ξεκούραση. Μα δεν παίρνει τα παιχνίδια όλα. Θα πει ο Πάμπλο Γκαρσία, θα μπει να παίξει. Θα πω εγώ. Έφυγε ο Τσίμερο τρέφιλε, ποιος θα μπει να παίξει. Δεν ξέρω, κάπως πρέπει να το κανονίσει αυτό το πέρα ο Λουτσέσκου. Δεν παίζει, στο κύπελο δεν παίζει. Δεν είναι κακός ο Μαουρίσιο. Μην τρελαίνεσαι. Μπορεί να μην είναι να έχει κακό φεγγάρι. Δεν είναι, τη δουλειά την κάνει ως ένα βαθμό. Δεν είναι τόσο κακός. Εντάξει, είπαμε. Κάνει εύκολα λάθη συγκέντρωσης. Θα συνέλθει. Λοιπόν, τρίτο και σημαντικότερο όλο. Μην πάει κανένας στην Λαμία. Καλύτερα να μην πάει κανένας στην Λαμία. Μας την έχουν στημένη, το ξέρετε πολύ καλά. Έχετε, αν θυμάστε και τα επεισόδια με το χάντμπολ, δεν είχε γίνει και ο τελικός. Το χάντμπολ για την εκκλησία έγιναν, ήταν πρωινή τέτοια. Ήταν πρωινή η λειτουργία και μαζεύτηκαν όλοι εκεί και υπήρχαν κάτι άλλοι και έγινε μακελιό. Δεν έχει σχέση με αυτό. Σταύρο, όπως και να έχει, το γνωρίζουμε ότι μας την έχουν στημένη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ το χειρότερο αποτέλεσμα που μπορούσε να έρθει πριν δύο εβδομάδες του Ολυμπιακού ΑΕΚ ήταν η νίκη της ΑΕΚ. Και πιστεύω, και το είχα πει και σε μια άλλη φορά που είχα πάρει στο Δημήτρη, πρωινή εκπομπή, και είχα πει ότι το αποτέλεσμα αυτό της ΑΕΚ δεν μας ευνοεί εμάς. Θα δούμε, θα φανεί, περίμενε. Λοιπόν. Μακάρι να βγω ψεύτης. Να σε καλά, καλό μεσημέρι στην Κύπρο. Να σε καλά, φίλε. Τελευταία αν δεν είχαν αυτό το αποτέλεσμα, δεν θα ήταν το τιμιονδύς του Ολυμπιακού. Δεν θα είχε μείνει πίσω τόσο πολύ. Είναι ο ένας απ' έξω. Τώρα είμαστε οι δυο μας. Φίλε, 07 το μήνυμα δεν διαβάζεται για αυτά που γράφει τη Λαμία. Και ο 951 γράφει κάτι για Ερίκη και Ουάρντα. Θα σας πω κάτι. Λέει, θυμηθείτε μόνο τον περσινό ημιτελικό στη λεωφόρο. Όποιος ξέρει ποδόσφαιρο καταλαβαίνει γιατί πράγμα μιλάω. Που δεν μάρκαρε ποτέ. Εντάξει, ένα μάτσο. Μηνύματα τώρα έχει στείλει πάρα πολλά, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα.
αφήστε όλα τα άλλα. Λέει τη Λαμία θέλω να κερδίσω, βεβαίως, ναι. Και μια ωραία φωτογραφία του Βαρέλα. Συνέχεια, φουλ επίθεση. Κώστας Βασιλόπουλος, Γρηγόρης Ατρίδης. Εδώ για μία ώρα για όλα τα στοιχεία ρεπορτάζ, αναλύσεις, απόψεις, συνεντεύξεις για ποδόσφαιρο και όχι μόνο.